Καθάρματα, καλημέρα. Λοιπόν, και καλό χειμώνα, γιατί από ό,τι βλέπω. Πώς το κάνεις έτσι? Καθάρματα, καλημέρα. Όχι, όχι, έτσι δεν το κάνω. Εντάξει. Δεν έχω. Μα και εγώ να το κάνω και έτσι, ξέρουν ότι δεν είμαι Χρυσαυγίτης, οπότε. Δεν, κάσεις, δεν έχω σφάσκες εγώ. Δεν. Λοιπόν, πριν πάμε, φιλέ, θα σου πω δύο λόγια γιατί με κολλάς. Ναι. Εγώ δεν ήμουν δεξιός να γίνω Χρυσή Αυγή, να περάσω από το Πασόκ όπως κάνετε όλοι. Εσείς τι, εγώ τι. Τι με κοιτάς. Για μένα προσωπικά. Δεν ήσουν δεξιός παλιά. Ήμουν δεξιός παλιά. Έγινες Χρυσή Αυγή. Όχι. Τι όχι. Μια φορά ψήφισα Χρυσή Αυγή. Ψήφισες Χρυσή Αυγή. Άρα μια φορά, όχι τώρα, πιο παλιά. Όχι, άρα έγινα. Τώρα ψήφισες Λεβέντη. Τώρα δεν ψήφισα. Α, δεν ψήφισες τίποτα. Κύκλο κάνεις. Λοιπόν. Κύκλο. Άστο. Σε βλέπω χαρούμενο. Σε βλέπω. Γιατί χαρούμενο. Κάνατε μια νίκη μέσα με ανατροπή. Είδαμε μπάλα μισή ώρα από τη στιγμή που μπήκε ο. Ποιος μπήκε. Από τη στιγμή που μπήκε τι. Πού είδαμε μπάλα στον Πάγκο. Από τη στιγμή που μπήκε ποιος. Ο Σάμπο. Ο Ζάιρο. Ο Ζάιρο. Ο Ζάιρο. Έτσι λες εσύ. Ο Ζάιρο. Έτσι λέω εγώ. Όχι, από τότε. Βρέστε τρόπο τον Μπερμπάντοφ να τον έχετε στιτό στην περιοχή να κάνει γκολ. Άστονα έξω από την περιοχή, μην τον. Εντάξει, ο Μπερμπάντοφ είναι. Ναι, άστονα, δηλαδή. Κλάους δεν υπάρχει. Πέλκας δεν υπάρχει. Πέλκας δεν υπάρχει. Και πρέπει να βρείτε εκεί πίσω από τον Φορ ποιος θα είναι. Δίπλα στον Μακ και στον Μπερμπάντοφ ή στον Μακ και στον. Πώς το λένε τον. Μπερμπάντοφ. Να βρούμε ένα δεκάρι. Να βρείτε ένα δεκάρι. Να βρείτε ένα δεκάρι. Έρχεται ο άλλος. Ποιος έρχεται. Ο Αυστραλός. Ποιος Αυστραλός. Ο Άντωνης. Ο Άντωνης. Αντώνης. Ο Αντώνης. Αντώνης. Θα έρθει ο Αντώνης. Πριν έρθει ο Αντώνης. Αντώνης. Πριν έρθει ο Αντώνης, να πούμε ότι θα πάμε στο hardball. Μας στηρίζει άλλη μια χρονιά ο φίλος μας. Έτσι. Βέβαια, ο Παύλος. Ο Παύλος. Ελπίδος 8. Όπου πραγματικά τώρα που αρχίζω και τα τσούζω και εγώ καμιά μια φορά τις 10 μέρες ή πια κάτι βοτκούλες ή κάτι αυτά. Πολύ καθαρά ποτά. Εγώ που είμαι του πονοκέφαλου, αν πίνω μετά είμαι jet, δεν έχω πρόβλημα. Ούτε καφέ να πιω, ούτε να κοιμηθώ κτλ. Ένα σύγχρονο, καθαρά. Ένα σύγχρονο σπορ καφέ. Πολύ καλό. Στο τρίγωνο της Πολύγνης, Ελπίδος 8, με καθαρά ποτά, ευχάριστες παρουσίες, με διαγωνισμούς μπιρίμπας κάθε χρόνο. Όποιος θέλει να μάθει μπιρίμπα εκεί, πουθενά άλλο. Έτσι. Και όλοι οι παλαιστές εκεί σκίζουν τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Αν πεις τίποτα για τον Μπερμπάντοφ, τον Γκαρσία, ξέρω εγώ, κάνεις κριτική. Υπάρχει μπούκα, κάτι κεφάλια διπλάσια από του Τζόρνταν. Είναι επικίνδυνα κατά μάνα. Δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κλειδαράς Πετκανίτσας, ο φίλος μας, ο οποίος μας αλλάζει κλειδαριές. Λέει αυτές, λέει, δεν μπαίνει ο κλέφτης για 3 χρόνια. Μετά βγάζει καινούργιες κλειδαριές. Ανοίγει αυτοκίνητα, κλείνει αυτοκίνητα, ανοίγει χρηματοκιβώτια, κλείνει χρηματοκιβώτια, ανοίγει ασανσέρ, βγάζει γρίες από μέσα. Έτσι δεν είναι. Έτσι, έτσι. Φτιάχνει κλειδιά, immobilizer. Εξυπηρέτηση. Φοβερός είναι. Ρεκόρ, φοβερός καλό είναι. Καλές τιμές. Έτσι, έτσι. Πολύ καλός. Όπως και η κυρία Μέρη με την ταβέρνα την Πορφύρα. Εκεί που. Και που θα πάμε, θα μας πας. Όχι, εσύ θα με πας. Εσύ χρωστά στο τραπέζι. Εγώ ακόμα. Ναι. Εγώ μαζί με τον Κρέντι, αλλά θα μας πας εσύ. Εγώ θα σας πω με τον Κρέντι. Ο Κρέντι ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, έχει κλείσει το Κρέντι. Ξέρω, ξέρω. Το σαντουιτσάδικο έχει. Το έχει πουλήσει. Το έχει πουλήσει. Το έχει ξεκρεώσει η Ελλάδα. Τι λέει σου, Βασίλη. Τι είπατε, τι είπατε. Αυτό το τραπέζι. Καλά, πες το τι είπες. Λέω ότι είναι πιο πιθανό να ξεκρεώσει η Ελλάδα παρά να πάτε σε αυτό. Πρώτα να ξεκρεώσει η Ελλάδα και μετά θα πάμε στο τραπέζι. Το έχετε πει 100 φορές. Το ακούω αυτό, μαλλιά είχα όταν το πρωτογενέ. Είναι να είσαι πρόθυμο να πληρώσει και να μην έρχονται. Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Μέρη, η οποία κάνει και πολύ καλές κοινωνικές εκδηλώσεις εκεί, όταν ψοφίσει ο άντρας σας, πει το ποίημα του Σεφέρη, έχει πολύ ωραία μνημόσυνα, έχει καταπληκτικά αυτά για αραβώνες κτλ. Ξεχάστε τα παλιά, τα. Θυμάσαι που πηγαίνανε, μαζεύαν όλα τα κολόσογα εκεί, όλους τους φίλους να δείξουν ποιος έχει καλύτερο φόρεμα, ποιος έχει καλύτερο αμάξι, υποδύναμη κτλ. Τελειώσαν αυτά. Τώρα εδώ με λίγα λεφτά, 10 ευρώ το άτομο, συν 1 ευρώ το καφεδάκι, πώς το λένε εκεί στα μνημόσυνα. Πας στα μνημόσυνα, στα μνήματα, σου κάνουν ένα καφέ. Εντάξει, ωραία, δεν πίνεται ρε που είσαι καφές. Νερό, ούτε φουσκάλες, ούτε τίποτα. Πας στην κυρία Μέρη, φανταστικός ο καφές. Παχύς, σου λέει και το φλιτζάνι μετά. 1 ευρώ. Ένα ευρώ. Όταν λέω χορηγούς, δεν θα μιλάς. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Αφού βάζει τον τέτζερ εκεί στα μνημόσυνα, 30 καφέδες σε ένα τέτζερ μέσα και τον μοιράζει μετά. Πώς θα πίνει τον καφέ? Πώς τον είπες? Ο τέτζερες. Ο τέτζερες. Λοιπόν, βάζει 30 καφέδες στον τέτζερ ποιος? Βάζει ρε παιδί μου το μείγμα του νερού με τον καφέ, αναλογία 30 καφέδες. Πώς θα πετύχει αυτός ο καφές? Δεν πετυχαίνει ο καφές. Κυρία Μέρη όμως. Κυρία Μέρη. Ξέρει και ξεχωρίζει πια, δεν χωνεύει πια. Τη βάζει τη μία από τη μια μεριά, την άλλη από την άλλη κτλ.
Λοιπόν, γιατί δεν στέλνουν τόση ώρα μήνυμα, απορώ. Ποιος? Πάντα, μια απορία. Κάτσε, το μπορεί να μην έχουμε ίντερνετ. Έχουμε ίντερνετ! Όχι, πάντα. Έχουμε! Πρώτο τέρ, δεν υπάρχει. Άντε πάλι. Κόλλησε όλα. Καλέ, μήνυμα. Σιγά σιγά, εμείς δουλεύουμε μέσα από αυτά τα συνθήκα. Και που δουλεύουμε, πολλοί είναι. Τώρα θες και συνθήκες εσύ. Κάτσε, ρε Σλάμα. Είσαι του κόμματος. Είσαι της ίντριγκας. Είσαι των. Πώς το λένε. Είσαι των μέσων. Όχι. Είσαι της εκκλησίας. Όχι. Των άκρων, όχι. Και που δουλεύεις καλά είναι. Τι θες. Τι θες να σου δώσουν και ειδικά φώτα. Θες να σου δώσουν. Μια χαρά είμαστε. Να μην το λέμε ούτε στον παπά. Αν και σήμερα πιστεύω ότι στις εκκλησίες δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Αφού ο Θεός του ανθρώπου είναι το χρήμα, έτσι. Κανονικά δηλαδή θα πρέπει να προσευχόμαστε στις τράπεζες. Έτσι είναι. Ο Θεός του ανθρώπου δεν είναι το χρήμα. Τώρα, τι αυτό έχει, μια ζωή ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει, μαρμίτα. Και αντί να έχουμε παπάδες, έπρεπε να έχουμε, ξέρω εγώ, να αξιολογιόμαστε σε διευθυντές τραπεζών. Γιατί να πάω εγώ να μιλήσω στον παπά, αφού ο διευθυντής της τραπέζης με εκφράζει. Και γιατί να έχουμε αρχιεπίσκοπο. Ουσιαστικά. Γιατί να έχω αρχιεπίσκοπο, ρε φίλε. Στο διευθυντή τραπεζών, δεν εξομολογείσαι. Γιατί να έχω αρχιεπίσκοπο και να μην έχω. Και να μην έχω τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας. Δεν αυτό δεν εξομολογείσαι. Σαν να ξύπνησε τώρα εδώ, τώρα. Πονάει το ισχύο της κουράδας εδώ. Πονάει το ισχύο. Τι έχει το ισχύο σου, ρε. Ξύπνησε και κούχη. Λέγε ρε πα. Ξύπνησα ρε παιδί με ένα μπόνο στο ισχύο. Ε? Με ένα μπόνο στο ισχύο και με πιάνει όλο το πόδι από πίσω, όλο το πόδι. Ναι. Πήγα στο νοσοκομείο χθες. Και? Μου λέει είναι ισιαλγία, λίγο. Ισιαλγία. Λίγο. Τι ισιαλγία, έτσι. Εντάξει. Ισιαλγία. Πάρε κάτι κάψουλες εκεί πέρα. Ισιαλγία. Ισιαλγία σε είπε. Έτσι, σε νοσοκομείο πήγες. Αν επιτρέπετε σε ποιο πήγες. Πήγα πρώτα στο ΑΧΕΠΑ, μετά στο γεννηματά. Μάλιστα. Και περιμένεις να γίνεις καλά. Τι καλά, θα το δω. Πήρα κάτι. Για το ίδιο πράγμα πήγες, έκανες βόλα σε γνωστού σου ή δεν το καταλαβαίνω. Πήγα στο ΑΧΕΠΑ, αλλά δεν είχε ορθοπαίδικο. Εγώ ήμουν για ορθοπαίδικο. Πού να βρεις ορθοπαίδικο. Α, εσύ πήγες. Τυχαία πήγες. Εγώ έκανε. Ρώτησα, ρε παιδί μου, πήρα τηλέφωνο, ποια εφημερεύουν. Ωραία. Μου είπανε το ΑΧΕΠΑ και το γεννηματά. Στο ΑΧΕΠΑ έκανε γύριση ένα φίλο μα καλό, πολύ καλό. Λέω με την ευκαιρία πάω εκεί να τον δω κιόλα. Πήγα εκεί λοιπόν, είδα το φίλο μου, αλλά δεν είχε ορθοπαιδικού. Πήγαμε στο γεννηματά μετά. Και τελικά είπαν δεν έχει ορθοπαιδικό. Ναι. Εδώ πέρα τι είναι για κράξιμο, περίμενε. Δεν έχει ορθοπαιδικό καθόλου. Όχι, δεν ήταν ορθοπαιδικό, είχε στο γεννηματά μου είπανε. Εγώ ήμουνα για ορθοπαιδικό. Αν πρέπει να πω. Το site, ναι, το κάθε νοσοκομείο. Αυτό φταίει. Ο Παοξής φταίει. Δεν φταίει το νοσοκομείο. Πήγε σε νοσοκομείο που δεν εφημερεύει το ορθοπαιδικό. Πήγα να δω. Πήγα να δω και λέει και ρώτησε. Και του λένε πηγαίνετε στο σπίτι. Εφημερεύουν, δεν ρώτησα εγώ. Και τι σημαίνει. Α, έτσι. Κάτσε. Θεώρησα, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει το πακέτο όλο εκεί πέρα. Ναι. Λέω μια που είναι το φιλαράκι μου. Και τον δώσανε στο γεννηματά που είναι, βοήθαμε λίγο. Λίγο πιο πριν το ΑΧΕΠΑ. Στα πανεπιστήμια απέναντι. Στα πανεπιστήμια απέναντι. Α, εκεί στα μνήματα τα. Στην Ευαγγελίστρια. Στην Ευαγγελίστρια. Το παλιό νοσοκομείο τη Θεσσαλονίκη πριν. Περιμένει, γίνει καλά. Το Ιπποκράτη. Εντάξει, θα το. Λοιπόν, μια και μιλάμε για γιατρού. Ο φίλο μα ο γιατρό, ο παθολόγο, ο Μπανιώτη, ο οποίο ασχολείται με το βελονισμό και. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές μεθόδοι που λέει ο Τζόρνταν πάνω σε αυτό το βελονισμό. Είναι μια ιδιαίτερη κουλτούρα και ιατρική. Εγώ πήγαινα παλιά, πριν το γνωρίσω, είχα πρόβλημα στον αυχένα μου, ήταν πέτρα ο αυχένας, πέτρα. Και δεν ούτε με μασάζ ούτε με τίποτα, είχα αυτό το πρόβλημα. Ο Μπανιώτης από τσιγάρα, από παχύσαρκους κτλ. Από, από τοξινωμένους, θέλω να έχει διάφορα κόλπα. Δηλαδή, θες να δυνατήσεις, πας στο Μπανιώτη. Θες να κόψεις το τσιγάρο, πας στο Μπανιώτη. Σου κάνει δηλαδή ιδιαίτερη θεραπεία. Μας έχει καλέσει να πάμε. Ναι, Κώστα, πες πώς βλέπεις τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και Αναστασίου. Πρέπει να φύγει. Όχι, φύγε. Δεν πρέπει να φύγει. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να φύγει ο Αναστασίου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φύγει ο Αναστασίου. Το ατρωμί του μάλλον φεύγει και πάει. Ποιο πάει. Μάλλον φεύγει λοιπόν ο Γρηγορίου. Κατά πάσα πιθανότητα και πάει εκεί ο Μάκης ο Χάβος μαζί με τον Μπάρι τον Ζουμπούλη. Ωραία, πολύ ωραία. Ο επόμενος που θα φύγει ποιος είναι, ο φίλος ο Άβελ. Κοντά είναι και αυτός. Δεν νομίζω. Πρόλαβε όλους ο μεγάλος Ουλής Παπαδόπουλος που έφυγε αμέσως. Θεωρώ ότι. Την τριάρα που έφαγε από την Λάρισα, ναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Τον Μπανιώτη στον αέρα λέω μπορούμε να τον επισκεφτούμε, να δει τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, πού πονάμε, τι προβλήματα έχουμε. Κάνουν και κάτι αιματολογικές αυτοί. Σαν γενικός παθολόγος που είναι και βλέπει. Πολλές γυναίκες αλλά και πολλοί άντρες. Πιο πολλές γυναίκες πάνε στο φίλο τον γιατρό και γλυκός. Είναι και γλυκός σαν άντρας.
Έχει δηλαδή αυτό ένα ταπεραμέντο, πώς το λένε. Πόσο Μπερμπάτοφ λέει είναι κούκλος και βγαίνει και με γυναίκες φωτογραφίες. Τέλο πάντων, το πράσινο, το μάτι το ωραίο, το μαλλί το ωραίο, το φυτεμένο απάνω κτλ. Πέταξε και το κολλάκι το ένα. Έκανε τη τσαπατσουλιά την άλλη. Ευτυχώς ήρθε ο Μάικ από πίσω, έκανε το 2-1. Πάμε να τους δούμε τους χορηγούς για να τα συζητήσουμε. Πάμε. Πάμε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-082-400. Παρακαλώ! Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακοί, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Τζόρνταν, μπροστά τα βάζεις, πίσω τα τρως. Μετά, όταν δημιουργηθεί έτσι το ρίσκο του ΠΑΟ, βλέπουμε μπάλα, βλέπουμε ανεβάσματα. Χαίρετε, κράτημα για Μένιο, έλα. Έλα, Μένιο. Τι έγινε, έλα. Γιατί, ρε. Τι έγινε. Καλώς όρισες και στον Να κατέβω στις εκλογές, άμα. Για τον νεοπατέρα Μένιο. Για τον νεοπατέρα. Νεοπατέρα είναι. Να μαζίσει κιόλας. Τα φέρνει ένα. Αν τον καμαρώζεις γαμπρό. Δεν θα προλάβει. Κάτω το παιδί μου άνθρωπο, ρε. Θέλω να σου πω την αλήθεια.
Ξέρεις. Προλάβω, δεν προλάβω. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τα πράγματα έτσι λίγο σφαιρικά. Το βλέπω, πονάει το ισχύο αυτού. Κοίταξε. Δεν μ' άρεσε ο Μπάουκ σήμερα. Δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε σήμερα. Ναι. Δείχνει ότι εντάξει, ο Μπερμπάτοφ είναι μια κλάση έτσι. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, δεν υπάρχει Αθανασιάδης. Τώρα άστον τον έξω, βάλει τον Μπερμπάτοφ μόλις γίνει καλά, να βγει η χρονιά. Με το που μπαίνει μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου, του πέφτουν τρεις. Ναι. Κάνει φασαρία. Στο ένα μπήκε από σπόντα, διότι εκεί έπρεπε να είναι, να πούμε, είναι τα κιλά του, τα κυβικά του, πάπ το πετάει μέσα. Στο άλλο έκανε κάτι σαν σουτ, κάτι σαν αυτό. Ήρθε ο άλλος από πίσω, ένα-δύο, πάρτο. Βλέπω τον Ατρόμητο να πούμε, πάει να μπει με ψηλές μπαλιές. Όλες φορές πήγε χαμηλά ο Ατρόμητος, το διέλυσε τον πάπ. Σωστό. Έχει τα τακούρια πίσω εκεί, Τζαβέλα, αυτόν τον Ρεκάρντο Κώστα, δηλαδή Ατρόμητος έχει το Λαζαρίδι. Ποιος είναι καλύτερος, ο Ρεκάρντο Κώστα ή ο Λαζαρίδι. Τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Δεν κυκλοφορεί μπάλα αυτό το τσούκου τσούκου μούκου σούκου. Αργός. Και ό,τι είναι ο Μπερμπάτοφ. Οι υπόλοιποι δηλαδή, όπως τους βλέπω, είναι μέτριοι παίκτες. Το οποίο σημαίνει ότι δεν άφησε εδώ βαθμούς, θα αφήσει αλλού βαθμούς. Μάλιστα. Θα αφήσει βαθμούς, το βλέπω εγώ. Δεν έχει την κλάση ο ΠΑΟΚ δηλαδή να πάω να κάνω το άνετο μέσα στον Ατρόμητο. 0-2 και έφυγα. Δεν το βλέπω. Ζορίζεται. Και όταν ζορίζεται, δηλαδή θυμάμαι χρονιές τώρα με το Δόνι ξεκινούσες, με το Στέβενς ξεκινούσες, μια ζωή ξεκινούσες αυτό το ιδρωμένο αυτό, αυτό θα πάει, θα πάει, θα πάει μέχρι τον Νοέμβριο, πουφ, το λάστιχο μετά, δε, καμιά μεγάλη διαφορά από παίξε αυτή Σαμπό, Μαμπό, Ζαϊρό, Σαμπό, Ζαϊρό, αυτός ο Ροντρίγκες, ο Τραχανάς, να πούμε, Τραχανάς. Τέλος, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα, γιατί δεν το μιλάω, γιατί αστεία λέμε, να το συνδιέκοψε. Μην κάτσε να ακούω τώρα. Μην ακούσω μόνο. Βράκου να μάθεις τώρα. Τι να μάθω βρε τώρα. Τι να μάθω τώρα, από σένα θα μάθω. Άκου να δεις. Κάτσε να ολοκληρώσει. Εγώ προτείνω ο πρόεδρος να κάνει το χαμόγελο του Παουξή. Δηλαδή. Ίδρυμα. Ίδρυμα. Έχει παιδάκι εκεί. Όχι μέσα. Μόλα και τι έχει στείλει, ρε Ιταργέ! Τι έχει στείλει, δεν υπάρχει! Mind your own business. Για τον Μπάουκ. Και ο Μπερμπάτοφ κάνει τη διαφορά. Τερματοφύλακα πάλι λίγα πράγματα, δυστυχώς. Ένα ποδόσφαιρο δυσκύλιο. Ένα ποδόσφαιρο που δεν αρέσει στο μάτι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο δηλαδή που θα καθίσει να το δει. Το τελευταίο μισάρο είχε, σα πέτυχε. Είχα το ανέβα κατέβα. Είναι απίστευτο. Είναι από τη Θεσσαλονίκη. Τρία μέτρα. Ποιος? Η επανομή. Ναι, και. Ερβετή μου δίπλα είναι. Ναι. Με το skateboard πας σε 10 λεπτά. Ναι, και. Το είχε το τελευταίο. Και μιλάνε. Το είχε το τελευταίο 20 λεπτά. Τόσο χωριάτικα. Απίστευτο. Το οποίο σημαίνει ότι θέλαν και οι δυο την νίκη. Και έχω πάει δεν σε χωριά πάνω κανένας, σε σχέδιο, κανένας. Μιλάνε σε έπτα. Δηλαδή ο Ατρόμητος το χτύπησε τον πάγο κατάμουτρα. Δεν ήταν να παίξει κλειφτό, να παίξει ρογό, να κάνει. Τι έχει στείλει. Έπαιξε κανονικά. Εντάξει, το είχα είδες πώς. Δύσκολα, ζόρικα και λίγο τύχη. Και λίγο τύχη. Ναι, ναι, ναι. Ο Ηρακλής. Ναι. Δράμα. Είδα τον προπονητή μπορεί του Ηρακλή. Είναι η χειρότερη ομάδα. Στο 1-1 μετά το ματς, σε διακόπτω, να θέλει να κρύψει τη χαρά του για τον πόντο και να μην μπορεί ο Νίκος. Ήθελε να για κρύψει. Για Σάμπο όχι όμως. Ήθελε να κρύψει τη χαρά του. Όλοι συνέδεσαι. Ήταν επιτυχία, ρε φίλε. Δεν είναι επιτυχία. Ποια επιτυχία. Να πάρει πόντο με τον. Με την Ξάνθη εδώ μέσα. Μπορεί να έχει και τη χειρότερη ομάδα εκεί μέσα. Είναι δυνατόν να τα λες αυτά. Τι να κάνουμε. Είναι επιτυχία. Δυστυχώς το ρόστερ που έχει η ομάδα. Με την Ξάδη, με τα παιχνίδια που έκανε η Ξάδη και είδαμε ότι πίσω δύσκολα δέχεται τον κόλλο, είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία το ένα. Και παρόλα αυτά μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Ρε. Είναι επιτυχία. Βεβαίως. Δηλαδή καλά γελούσε ο Νίκος. Εγώ για μένα λέω. Εσύ το κριτήριο ότι και η Ξάνθη έφερε με τον Πάοκ 0-0 στην Τούμπα. Και με την ΑΕΚ. Και αυτό. Και με την ΑΕΚ. Φυσικά. Καλά εκεί. Προσωπικά βλέπω Κωστή ότι η Τρίπολη θα παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να τα πούμε λίγο με τη σειρά. Συνεχίζει η Τρίπολη. Και τα Γιάννα θα παίξουν ποδόσφαιρο. Τα Γιάννα. Πούλησαν λίγο αφέλεια στο Καραϊσκάκι. Είδαν παραπάνω τις δυνάμεις τους από ό,τι τις έχουν. Πέσανε με 1,5 χάφο. Τσουκαλάς δεν είναι για πολύ μαρκάρισμα. Τζιμόπουλη βρεθήκαν εκεί με τους Κασάμιδες. Εντάξει, δεν είναι στην κόντρα τους έχει βρει ο Ολυμπιακός. Και η Ξάνθη και τα Γιάννενα με τον Ολυμπιακό παίξε ένα παιχνίδι box to box. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Όσα βάλω και όσα φάω, ούτως ή άλλως λέει χαμένο το παιχνίδι, θα παίξω πιο ανοιχτά. Εντάξει, Ξάνθη δεν το έκανε αυτό. Με τον Ολυμπιακό το έκανε πολύ ανοιχτά το παιχνίδι. Για Λέστερ, η Λέστερ ήταν μέχρι χθες το απόγευμα η μόνη αίτητη στην Πρέμιερσιπ. Του Κλαούντιο Ρανιέρι. Εντάξει.
Λοιπόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω εσείς τι είδατε και τι κάνατε. Ναι, εσύ τι είδες. Εμένα μ' άρεσε ο Πάουκ, ήταν πολύ γρήγορος. Ναι. Πάση game πολύ. Πάση... Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ο ένας τον βλέπει πολύ γρήγορο και ο άλλος πολύ αργό. Τι να κάνουμε τώρα. Με νοιάζει τώρα πώς βλέπει ο κράνος μου είναι κόκκινο. Συγγνώμη λίγο, ρε αδερφέ. Με νοιάζει πώς βλέπει ο ουδέτερος ή ο αντίπαλος στην ομάδα μου τώρα. Πώ τη βλέπω εγώ. Λοιπόν, εγώ βλέπω μέχρι και 70% κατοχή στον πρώτο ημίχρονο κάποια στιγμή. Δεν λέει τίποτα. Πώς δεν λέει. Λέει πολλά. Μονότερμα τον έπεσε κάτω από το μισό το γήπεδο. Ναι. Συνέχεια. Και δεν μπορούσε, δεν είχε δηλαδή. Δεν είχε τον φορ να τελειοποιήσει την υπεροχή. Ευκαιρία, ναι, την υπεροχή. Λοιπόν, πάση game μέχρι να περάσουν και τον τερματοφύλακα. Πάση, αυτό είναι το λάθος. Ναι. Τρίπλα σε κάποια. Πολύ πιθανό. Μέσα στην περιοχή, μέσα να πούμε και τρίπλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, σταμάτησαν οι πλαγιοκοπήσεις. Αυτό, τα φορτώματα. Αυτές οι γιώμες και αυτά τελειώσανε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μ' άρεσε αυτό. Βέβαια πάλι από αριστερά παίζει το παιχνίδι γιατί είναι ο Ροντρίγκες πολύ γρήγορος εκεί πέρα. Πολύ καλά κάνουνε. Ο Μπερμπάτοφ, όπως είπε και ο Μένιος, είναι άλλη ποιότητα. Τέσσερις φορές την μπάλα τα χτυπάει, δύο θα είναι ασίστ και τα άλλα θα είναι τα δύο γκολ. Εκεί πήγε να το κάνει, να πάρει το χειροκρότημα. Τέλος πάντων, ήταν λάθος. Δεύτερο, ναι, ναι. Πήγε να κάνει το χειροκρότημα, ήταν λάθος. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Στο δεύτερο γκολ, λέει. Εκεί είναι λίγο το 14 της Βουλγαρίας. Εκεί τώρα το. Κολάρα ο Ατρόμητος. Ναι, κολάρα. Κολάρα. Λοιπόν. Μπαλαδόρικο γκολ. Ποιο κάνει την παλιά. Ακόμα μια φορά για μένα αποδείχτηκε γιατί οι προπονητές χρησιμοποιούν τον Τσιόλι. Πολύ καλό παίκτη ο Τσιόλι. Ηρεμία στο παιχνίδι και φοβερές μακρινές μπαλιές. Δείτε όλο το παιχνίδι του πάλι σήμερα, το δείτε. Ήταν καταπληκτικό, μου άρεσε πολύ. Ποιο? Ο Τσιόλι. Ναι, λοιπόν, ναι. Εντάξει, είναι αργός. Τι να κάνουμε, ναι, 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 τι να ναι, λέμε ναι, τώρα. Ναι, ναι. Ξέρει μπάλα όμως το παιδί. Ταλαιπωρούμεθα βέβαια. Ποιο ξέρει μπάλα. Λοιπόν, βεβαίως. Και προχθές ήταν από τους κορυφαίους και σήμερα ήταν από τους καλύτερους. Μπράβο λοιπόν. Μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ, βέβαια είχε την κίνια και δεν ξέρω τώρα και ένα άλλο σημάδι μετά τη χορηγία της ΜΠΕΤ, πώς λέγεται αυτή. Της, δεν κάνω διαφήμιση. Ναι, όχι, που πήρε ο ΠΑΟΚ να πούμε, πήρε, ναι. Έκανε δύο ανατροπές. Ναι. Από 0-1 το γύρισε δύο φορές. Γυρίζεις εσύ κάτι. Όχι, όχι. Λέω είναι, πώς το λένε, σημάδι. Ρε, σημάδι. Ναι. Ναι. Τι να είπε. Εμένα μ' άρεσε η ομάδα. Άλλη Μπανιώτης λέγεται ο βελονιστής. Ξάδερφος του Χάρη. Ναι, και σπαθιά άμα θα πεις. Λέγες. Λοιπόν, ναι. Η ομάδα αποδείχτηκε με τις μεταγραφές που έκανε αυτή τουλάχιστον που παίζουν μέχρι τώρα ότι έγινε τουλάχιστον μια ταχύτητα πιο πάνω από την περσινή. Είναι πιο γρήγορη η ομάδα και οπωσδήποτε όταν μια ομάδα είναι γρήγορη ανεβάζει και ποιότητα. Είναι και πιτσιρικάδες αυτοί. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα η ομάδα θα πηγαίνει ξέρεις, από εβδομάδα καλύτερα. Ξέρεις τι δεν μ' άρεσε σήμερα στον ΠΑΟΚ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θα μιλήσω Γιώργος μετά. Ο Πέλκας, ρε φίλε. Έχει το Ροντρίγκες. Εμένα το μόνο που δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιατί φοβάται να βγάλει τον Αθανασιάδη. Ναι. Να το πιο τίμιο live. Μέσα και βγάζει τον παιδάκι. Μα δεν είναι έτοιμο το παιδάκι. Το Κωνσταντινίδη. Το πιο τίμιο live. Το Κωνσταντινίδη το βάζει για να μην βγάλει το Μακ. Κάνει το ρίσκο για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή. Σήμερα όπως ήταν. Βγαίνει το ρίσκο με το Μακ δεξί back half. Του πετάει το Νούμπιτερ. Το πετάει το. Έπρεπε να βγάλει πρώτο. Σήμερα όπως ήταν το μάτς. Πρώτος ποιος έπρεπε να βγει από τον ΠΑΟΚ. Αθανασιάδης. Βέβαια. Αυτό λέμε. Και βγάζει το παιδάκι να μην και αφήνει. Έχασε την ευκαιρία. Αν δεν είχα την ευκαιρία. Κοίταξε. Πέτα τον έξω είναι, γρήγορα. Είναι. Ποιο να βάλεις. Ποιο να βάλεις. Είναι τακτική αλλαγή. Το Βραζιλιάνο το που έχει μπροστά από τον Ζαϊρό. Όχι Φάιρο. Ξεκινήσαμε 10-12. Ξεκινήσαμε. Ο Ζαϊρό. Το 10 το βράδυ. Το βλέπω τις προάλλες με την ΝΑΕΚ. Ναι. Και δεν πάνε να κάνουν συμβόλαιο στον Κάτσε. Ο Κάτσε σήμερα μετά τον Μπερμπάτοφ. Αλλά πού είναι η μεγαλύτερη μονάδα στον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Δεν το κάνουνε. Θα κάνουν τον Τζιόλ. Ναι. Αν του φύγει ο Κάτσε, ναι. Βλέπει όλε τι φορέ που απουσιάζει ο παίκτη, είναι τελειωμένο ο ΠΑΟΚ. Πίσω. Πίσω. Ειδικά πίσω. Μεταλτήρι, κόλκα, πού να πας, πίσω. Αλλά τώρα το βλέπω το Αλβανάκι, βγάζει και σούτια. 20-25 μέτρα τα βομβαρδίζει. Πάντα βαράει. Ναι, πάντα. Πάντα πέρσι έβαλε γκολ. Δεν τον είδαμε. Σουτ και τώρα πήρα. Το πρώτο σουτ. Αντρικό σουτ. Σου είπα προχθές. Ακούμε λίγο. Έχει δίκιο Μένιος. Σου είπα προχθές. Έχει δυνατό σουτ. Πέλκας και Κάτσε. Μέχρι που έκανε το σουτ από 35 μέτρα ο Κάτσε σήμερα. Αντρικό σουτ. Σουτάραν σε κοριτσάκια. Καλά σου λέει. Δεν τον είδε φέτος ξανά τον Κάτσε φαίνεται. Τον Κάτσε εγώ. Ο Κάτσε για μένα. Ή το που λέμε ο Κάτσε. Το Κάτσε δεν είναι. Παιχνίδια εγώ επειδή είδα τα και Κάτσε που δεν μπήκε καλά σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πάτσε. Ήταν εκτός παιχνιδιού. Στα πρώτα 35 λεπτά. Αυτός που είναι επικίνδυνος τώρα είναι Αθανασιάδης. Το βλέπω τις προάλλες με την ΑΕΚ. Μόνος μέσα στην περιοχή. Το πατάνε μια σέντρα διαβίτη. Σηκώνεται και βρήκε την μπάλα με τον νόμο. Και σήμερα κάνει αεράκι από το ένα μέτρο. Ναι.
Τώρα δεν ξέρω αν είναι από τα Sporting Bet οι διαφημίσεις και τα. Αλλά τα αεράκι τώρα που κάνει από το 1 μέτρο δεν νομίζω. Κάτσε, για ποιον λέει το αεράκι. Ο Αθανασιάδης. Είναι εκτό τόπου και χρόνου ο άνθρωπο. Ακού, ακού. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αθανασιάδη και Μπερμπάντοφ. Είναι απλό. Και οι δύο είναι αναρτημένοι. Μόνο το κεφάλι του Μπερμπάντοφ τώρα να βάλει. Ναι, άλλο λέω. Και οι δύο είναι πολύ ανέτοιμοι. Ο ένα έχει τέτοια ποιότητα που μπορεί μέσα σε πολύ λίγα μέτρα να τη δείξει. Ο άλλο δεν μπορεί. Είναι απλό. Μα δεν έχει ποιότητα ο άλλος. Δεν έχει ποιότητα. Δεν έχει ο άλλος. Και γι' αυτό το λόγο αυτοί οι δυο, εγώ είπα, δεν θα παίξουν ποτέ μαζί. Δεν θα ξεκινήσουν ποτέ μαζί και θα παίξουν μαζί μόνο σε παιχνίδια υψηλού ρίσκου. Το υψηλό ρίσκο τι είναι, χάνω 1-0, χάνω 2-1, θέλει ένα τέταρτο, πες και εσύ Κλάους. Μπερμπάντοφ, Μακ, Πέλκας. Τέσσερις. Και στο μεγάλο ρίσκο, άντε ξέρω εγώ, και ο Ροντρίγκες μέσα, και ο Ποστοζέιρο μέσα, μπα και κάνουμε το 2-2. Είμαστε στην Τούμπα 0-0 με τον Πλατανιά, λέω τώρα εγώ με τον Πανιόνιο. Πέστε όλοι μαζί, κάτσε μείνε πίσω, Τζαβέλα μείνε πίσω, Τζιόλι μείνε πίσω. Να κρατήσουμε το 0, μη μα βγουν στην κόντρα και οι άλλοι μπροστά. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει ποτέ μάτς Ντόρτμουντ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ο Κλάους και αυτός μαζί. Και τους δυο μαζί. Περίμενα στο διάλειμμα τον ένα. Δεν γίνεται και τους δυο μαζί. Το απόγευμα έβλεπα την Ντόρτμουντ. Ναι. Για να δεις δηλαδή πώς φαίνεται η διαφορά. Ναι. Έπιασε ένα 30 λεπτό η Ντόρτμουντ. Αν το πιάσει αυτό με τον ΠΑΟΚ, δεν θα δουν μπάλα. Δεν ξέρω τι λέει ο Τζόρνταν, ότι είναι γρήγορη ομάδα. Εδώ θα έρθουν με πολλές ελλείψεις. Α, δεν και θα είναι η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάρει κανένα πονταλάκι, ίσως πάρει και το μάτς. Σε αυτό το μάτς δεν το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Θα δεις μεγάλη διαφορά στη ταχύτητα. Εντάξει. Λοιπόν. Λέγε. Τι. Τις δηλώσεις του Δέλα τις άκουσες. Όχι. Τις θεωρώ απαράδεκτες. Τι είπε ο Δέλας. Κάθε εβδομάδα λέει πρέπει να κερδίζει η ομάδα μου, ξέρω εγώ. Γιατί μου έδειξε. Πες το. Ναι, ναι. Το ρώτησανε για το πρωτάθλημα. Μετά το μάτς στην Τούμπα εκείνο το βράδυ. Σήμερα τον είπανε. Σήμερα τον είπανε για το παιχνίδι του αυριανού. Με τη Βέρεια, ναι. Στη Βέρεια. Και τι είπε. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι στην Τούμπα μας. Δεν του βγήκε. Τι να του βγει, ρε. Γλίτωσε από πανελευθερία. Καταρχήν δεν έχει ποιότητα η ομάδα του για να του βγει. Τι δεν έκανε δηλαδή να του βγει. Τι να πει ο άνθρωπος. Προηγήθηκε μέσα στην Τούμπα και φάνηκε ότι δεν μπορεί να κρατήσει να διαχειριστεί το αυτό εδώ. Κοίταξε. Η ποιότητα του δηλαδή δεν μπορεί. Ανά πάσα στιγμή, κοίταξε. Εγώ περίμενα ότι η ΑΕΚ θα συντριβεί μέσα στην Τούμπα. Η εικόνα της ΑΕΚ. Και αύριο θα έχει δύσκολο έργο μέσα στη Βέρεια. Θα κερδίσει αύριο. Η ΑΕΚ έχει στην 11η ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο χθες. Το φωνάζω αυτό εδώ και 3 χρόνια περίπου. Αλλά απλά στα άλλα δεν ακούγαμε επειδή δεν ενδιαφέρε οι ομάδες που έπαιζε. Ο Τζιμπούρ. Ποιο. Όχι, ρε φίλε, έλεγε. Ποιο. Μία εβδομάδα έχω και εμείς εκπομπές πρωί βράδυ με αυτόν. Αύριο έχει δύσκολο παιχνίδι. Μία εβδομάδα πρωί βράδυ. Ουρλιάζω για αυτόν 3 χρόνια τώρα. Θεωρώ ότι εάν κερδίσει θα κερδίσει πολύ δύσκολα. Που μπορεί να μην κερδίσει. Ο Τζόλε τη Ρούμελη. Μα τον πλασάραν κάποτε. Ο Τζόλε τη Ρούμελη. Στην ΑΕΚ προχθές ποιο ήταν για γέλια. Γελούσε και ο Τζιόλης. Ακόμη και ο Τζιόλης μετά έκανε. Όλοι άγγια γέλια ήταν. Όχι όλοι άγγια γέλια. Όχι τον τερματοφύλακα αυτό. Ναι, όχι όλοι άγγια γέλια. Τον Ανακολού. Ποιον Ανακολού το παιδί. Ποιον λες ρε. Το Μαντάλο. Σοηλεύεις ρε παιδιά. Α, τον Μπακ, τον Μπακ. Πάει και κάνει πέναλτι στο Τζιόλη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λέει, ο Τζιόλης γελούσε το βράδυ. Έκανε δηλώσει το παιδί. Πρώτη φορά που κάνουν πέναλτι. Δεν το είδε. Και πού. Και πού. Πλάγια. Πλάγια. Πάνω στην goal line. Πάνω στη γραμμή του γκολ. Δεν έχει κανένα. Είναι παράλογο. Μία εβδομάδα έχω γεμίσει εκπομπές με αυτό. Γελάει ο κόσμος. Ολυμπιακό είδατε. Κάτσε να πει ο Γιώργος για το. Κάτσε, κάτι τον ρώταγες και ο Μάριος πρέπει να μιλήσει. Ποιο ρώταγες. Ο Μάριο πήγε. Α, γιατί δεν θέλω. Τι, γιατί πράγμα. Πες μας για τον Ηρακλή, για το χαμόγελο του Νίκο Παπαδόπουλου μετά το 1-1, το οποίο μετά το έκλεισε γιατί σου λέει μην γίνουμε ρεζίλ τώρα μέσα στο Καφτατζόγλιο 1-1 και χαιρόμαστε. Κοίταξε, κοίταξε. Ναι. Για τον Ηρακλή. Έπεσε το κεφάλι του Παπαδόπουλου. Ναι. Με ήττα έφευγε. Ναι. Για τον Ηρακλή έχω γίνει κακός εδώ και 2,5 μήνες. Να ακούσω γιατί. Που βγαίνει και τον μεσημέρι στο Ζαγόρα, ναι. Με έβγαλε 2 φορές στο Ζαγόρα. Ναι, ναι, ναι. Και έγινε κακός. Του. Ναι. Επειδή ναι, και ναι. Όλοι. Με κράξει όλοι. Δεν είναι όλοι. Αυτό το άσχημο. Ούζο, ναι, λέγει. 2,5 μήνες κράτη. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Γιατί μου έρχεται να ξεράσω όταν ακούω από τους ομοδιάτες μου, από όσους το λένε, το λέγανε τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μα πώς η ομάδα μια χαρά, πέρσι η πορεία μας στο κύπελο, τι σχέση έχει ρε μεγάλη. Τι σχέση έχει ρε μεγάλη αυτό. Που ενίστασε. Κάτι, η ομάδα δεν ενισχύθηκε. Δεν ενισχύθηκε η ομάδα.
Δεν έχει ξένους ο Ηρακλής. Μπορεί, δεν έχει, δεν έχει ξένους. Δεν έχει, μια, του... δεν έχει βοήθεια. Δεν έχει το λάθος του Ηρακλή είναι γιατί έδιωξε το Μυροφορίδη και δεν έφερε άλλο τεχνικό. Ρε εσύ, τι Μυροφορίδη ρε. Αφού δεν είχε λεφτά, τι αν τον κάνει ρε. Μια ομάδα, ένα τεχνικό διευθυντή που δεν έχει λεφτά. Πάω ένα εκατομμύριο να κάνω μεταγραφές. Θα πάρω το Μυροφορίδη, θα του πω. Θέλω τέσσερις παίκτες, θα μου φέρεις με ένα εκατομμύριο. Κανόνισε τα λεφτά, εσύ κάντα. Άμα δεν έχω λεφτά, τι αν τον κάνω τεχνικό. Όπως είναι. Και τις μεταγραφές ποιος θα τις κάνει. Ο ίδιος τις έκανε. Ποιος θα τις κάνει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Συνέχισε. Οπότε ο Ηρακλής, sorry που το λέω, θα χρειαστεί πολύ τύχη. Για σωστή. Να σπάσει το κεγγέν. Ναι. 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 Δηλαδή, τι θα χρειαστεί. Η σουτάρα χθες του Βέλιου, που δεν την έχει άλλος Έλληνας φορ, όχι τον γκολ. Το δοκάρι. Δεν το έχει Έλληνας φορ από εκεί έτσι με τέτοιο, να σουτάρει τέτοιο σουτ. Αν να μπει μέσα, ας πούμε. Να πω κάτι ναι. Και Ηρακλή και ΠΑΟΚ. Ναι. Έκανε γκολ ο Μπερμπάτοφ και ο Λουκίνα. Και ο Βέλιος. Να πω κάτι. Το πρώτο του Μπερμπάτοφ ναι. Είναι μεγάλο γκολ. Το πρώτο. Θα μπει στη βλακία, λέω. Αυτό έχει βάλει. Το γκολ, τη σοφάριση του ΠΑΟΚ, το γκολ του Μπερμπάτοφ, το θεωρώ μεγάλο γκολ. Πιάνει χώρο. Εδώ πέρα στο γόνατο, μέσα, σε πρώτο χρόνο. Αυτό εδώ μπορεί ο Αθανασιάδης να την έστελνε πλάγιο. Ναι, όχι out. Όχι out. Πλάγιο. Είναι μεγάλο γκολ. Δηλαδή, το δεύτερο είναι το 14 της Βουλγαρίας. Πέρα από την καζούρα. Πέρα από την καζούρα. Το δεύτερο πήγε να πάρει το χειροκρότημα. Πήγε να το κάνει θεαματικό. Θεαματικό. Άκου ποδοσφαιρικά κάτι. Και ο Μένιος και όλοι. Στο χορτάρι. Ο Μπερμπάτοφ στα καλά του. Άκουμε. Στα καλά του ο Μπερμπάτοφ. Αυτό το έστελνε στο γάμα. Βουπ κατευθείαν. Και στην ΑΕΚ η σέντρα του Ροντρίγκες που την πιάνει έξω από τη μικρή περιοχή και τη στέλνει out. Άστο. Θα στείλει ο Μπερμπάτοφ. Δεν τιμωρεί είναι, ρε. Ο Μπερμπάτοφ πρέπει να παίξει ναι. Στη θέση του Κλάους. Ναι. Όχι δεκάρι. Ναι. Όχι να βγαίνει. Όχι να βγαίνει έξω. Δεκάρι, ναι. Δεν μπορεί. Τι στέλνεις, ρε. Γιώργο, λέγε. Εντάξει, δεν μ' άρεσε σήμερα η ομάδα. Δεν τον άρεσε ούτε αυτόν η ομάδα. Κερδίσαν. Μέχρι το 35 είχαμε μία κατοχή, όντως 73. Αυτό ήταν πολύ καλό. Ναι. Με τον Κωνσταντινίδη να είναι εκτός παιχνιδιού, γιατί κυρίως ο Μπρίτο σε αντίθεση με τον άλλον, τον Ούμπιντες, γυρνούσε πίσω και γινόταν ο τρίτος χαφ από τη δεξιά μεριά και είχαμε προβλήματα. Ο Γρηγορίου παίρνει χαμπάρι τι γίνεται από τα αριστερά, ότι δεν μπορεί στο ένα με έναν. Ναι, ο Κυβρακίδης δεν μπορεί στο ένα με έναν να τον βγάλει το δικό μας και αλλάζει το σύστημα. Εκεί μας βραχυκλώνουν. Αργούμε να πάρουμε μπρος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η εκπληκτική ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟ, που για μένα κακώς κατηγορεί τον Αθανασιάδη, δεν του δώσαν και πολλές ευκαιρίες φέτος. Δεν του δώσαν τις ευκαιρίες. Τα σουτ γινόντουσαν από μακριά. Δεν φορτώθηκε ο παίχτης με ένα-δύο με τρίπλα να μείνει μόνος του να σουτάρει. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή τον γκολ και να το χάσει. Όντως δεν χάνεται και τον γκολ. Εντάξει, τον έβγαλε έξω. Μου κάνει εντύπωση και δυστυχώς αυτό δεν το λέει και κανένας. Σου έκανε εντύπωση ότι μετά το 1-1, όταν πήγε το παιχνίδι στο Ροντέο, το box to box. Πιο καλή ομάδα κάτω. Ήταν ο Ατρόμητος πολύ καλύτερη ομάδα και ο ΠΑΟΚ πήρε με δύο στημένες φάσεις το παιχνίδι από λάθος του Ατρομήτου. Δηλαδή αυτό το μάτς είναι λίγο μπασταρδο 2-1 και πρέπει να μας προβληματίσει. Όταν ο ΠΑΟΚ πάει. Γι' αυτό βγήκε ο Μάκ και το είπε. Δεν γουστάρω, λέει, να παίρνω έτσι, λέει. Αν ο ΠΑΟΚ στην κατοχή του, σε εκείνο το 35 λεπτό που είχε 70-30 κατοχή, είχε τις πολύ κλασικές ευκαιρίες, εντάξει, θα έλεγα, δεν θα με προβλημάτιζε. Αλλά είναι γεγονός ότι με το 3-5-2 του Γρηγορίου βραχυκύκλωσε η ομάδα. Και όταν κλείσαν δηλαδή και τον Ροντρίγκες πλέον από τα αριστερά. Η Κολοκοτρόνη που είναι, γι' αυτό λέω ότι γενικά ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν μέτριος. Αλλά ήταν ένα μάτς το οποίο είπαμε ουφ, κερδίσαμε, μπράβο. Συγχαρητήρια γιατί χρειάζονται οι βαθμοί. Και πάμε παρακάτω και τελείωσε. Αλλά δεν είναι ένα μάτσο το οποίο πρέπει να το έχει πάω ξύσω οδηγό. Από αυτό που είδατε σαν όλοι. Είναι καλό μάτσο, δηλαδή αν τελειώσει χρονιά. Ωραία. Και πούμε, πείτε μας τα 5 καλά μάτσο του ΠΑΟΚ, δεν θα βάλουμε. Δεν το πει αυτό. Θα πανηγυρίσουμε φυσικά το ότι ο ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό, κέρδισε με ανατροπή. Όταν πέρσι με το που δεχόταν τον πρώτο γκολ, η ομάδα κατέρεε και τρώγε 4. Ερώτηση. Παίζει 60 λεπτά ο ΠΑΟΚ σε όλου. Παίζει ο ΠΑΟΚ 60 λεπτά και έχει τον Μπέλκα, ο οποίο το μόνο του στοιχείο το καλό στο παιχνίδι είναι. Να έρθει τρίτο στα χαφ. Απαράδεκτο ήταν σήμερα. Και, πρόσεξε. Να προσπαθήσει να βρει μια κάθετη πάσα. Δεν πατάει την περιοχή όπως την πατάει ο Φορτούνης. Δεν πατάει την περιοχή όπως την πατάει ο Καρέλης. Δεν πατάει την περιοχή όπως την πατάει ο Ασταγκούν. Εντάξει. Ασταγκούν. Δεν πατάει την περιοχή όπως την πατάει ο Νίνης κτλ. Ένα είναι αυτό. Μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. Λέω. Χάνεις μία ώρα από το παιχνίδι σου.
με τον Γκλάους που είναι ακόμα σε πολύ κακή κατάσταση, δεν επανήλθε από τον τραυματισμό, και έχει τον Μπέλκα. Για να αλλάξεις την ιστορία πρέπει να φας γκολ και να βάλεις όλα εκείνα τα στοιχεία, τα πολύ καλά μέσα που έχεις. Το Ζάιρο που είναι εκπληκτικός τριπλέρ. Ποια είναι τα χαφ του ΠΑΟΚ στον άξονα? Κάτσε. Κάτσε, Τζιόλις ή Κεσάμπο, αυτοί οι τρεις. Εκεί, εκεί, πιστεύεις ότι... Εγώ πιστεύω αν είχαμε έναν σήμερα πιο δημιουργικό δεκάρι από τον Μπέλκα, τον Αθανασιάδη που τον λέτε, εγώ πιστεύω θα έκανε γκολ σήμερα ο Αθανασιάδη. Το Ζάιρο δεκάρι. Γι' αυτό δεν έκανε. Το Ζάιρο δεκάρι. Ο Πέλκας δεν έχει άλλη ευκαιρία. Είναι δεδομένο ότι. Δεν έκανε γκολ σήμερα ο Αθανασιάδης. Ο Πέλκας δεν έχει ευκαιρία. Έχει καταντήσει μονότονος, προβλέψιμος. Στο ένα μέρα δεν πάει, τρίπλα δεν έχει. Έχει μια καλή κάθετη η οποία δεν τη βγάζει. Τέλος πάντων κόλλησε. Σε ένα μάτσε, σε δύο μάτσε κτλ. Εάν επιμείνει με τον Μπέλκα, πάει να πει ότι δεν έχω άλλο δεκάρι. Πρέπει να ψάξει να βρει με την τράπουλα να την ανακατέψει. Ή το πιστεύει, δεν είναι. Ή το πιστεύει, ναι. Ή το πιστεύει. Ο Τζόρνταν. Εσύ το πιστεύεις? Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά. Βεβαίως. Έκανε καλά παιχνίδια. Γιατί δεν το πιστεύει. Πού τα έκανε τα καλά παιχνίδια? Τα προηγούμενα. Με τους σερβιτόρους. Τα προηγούμενα. Ποιοι σερβιτόρες? Και τώρα παλιά έβγαλε. Δεν μπορούσε να σκοράρει ο άλλος. Τι να κάνουμε τώρα? Ποιος έβγαλε παλιά? Λέω τώρα. Αν ήταν ο Μπέλκας καλύτερος, θα είχε σκοράρει. Εγώ πιστεύω. Από δίπλα του πέρασε η μπάλα. Δεν μπορούσε να κάνει. Χίλια καφενείες στη Θεσσαλονίκη βρίζαν τον Μπέλκα. Βρίτσα τον Μπέλκα! Έτσι, δεν πάτησε καλά, δεν λέει τίποτα. Άκου κάτι. Σήμερα αυτός έχεις το καλύτερο center force στην Ελλάδα. Έβλεπα τον Ολυμπιακό τρία μάτς. 5-1 τα Γιάννενα, 3-1 την Ξάνθη κτλ. Δεν έχει γκολ από το center force. Δεν έχει. Δεν έχει, όχι. Μέχρι χθες δεν είχε ο ΠΑΟΚ από τα center force. Σήμερα λοιπόν, Μακ Μπερμπάντοφ 1-1-1-2. Πολύ ωραία. Μπαίνει μέσα με τα center force. Πολύ ωραία. Ο ένας ο center force είναι σε κακή κατάσταση. Ο άλλος, ο Μπερμπάντοφ, δεν μπορεί 90 λεπτά. Εδώ είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Εγώ τον Μπερμπάντοφ τον πήρα, υποτίθεται μετά από ένα μήνα, ενάμιση, να παίζει εννιάρι. Να παίζει ο Ροντρίγκες έτσι όπως τον βρήκε. Κοίταξε τώρα, ναι. Την άλλη Κυριακή παίζει με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Αν τον κατεβάσει βασικό με Ντόρτμουντ τον Ολυμπιακό, δύο μάτς και τα βγάλει ο Μπερμπάντοφ, δεν έχασε και τίποτα μέχρι στιγμής. Έτσι. Ναι. Να βγάλει αυτά τα μάτς τα δύσκολα. Τα δύο. Διότι ο Μπερμπάτοφ αυτά τα μάτς πρέπει να βγάλει. Ολυμπιακό και Ντόρτμουντ. Είναι 8-9 παιχνίδια, ναι. Τα οποία πρέπει να είναι να δείξει. Ναι. Σωστό. Σωστό. Αυτά τα μάτς. Αν το βγάλει τώρα και τα βγάλει ο Μπερμπάτοφ αυτά και πάρει και κανένα μάτς. Για το τελειώσουμε. Το Μπερμπάτοφ πρέπει να του βρείτε μία δουλειά με λίγα μέτρα στο σκοράρισμα. Μέσα στην περιοχή ο άνθρωπος. Τι να το βρουν εκεί, είναι μέσα στο κουτί. Το βγάζει έξω γιατί ο Πέλκας δεν μπορεί. Θα το βγάλει πλάγια γιατί ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Ναι, του τραβάει. Ναι. Αλλά για να μπει μέσα ο Μάγνα, ναι, σωστό. Παίρνει παίκτες πάνω του. Αλλά πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τον έχετε εκεί κοντά. Όχι πίσω, όχι μαρκάρισμα, όχι δεξιά, όχι αριστερά. Να βγαίνει, ναι, δεν λέω εγώ να μην βγαίνει. Βγήκε και πήρε δύο center back. Βέβαια. Για να μπει μέσα ο Μάκιο, ο Ροντρίγκες κτλ. Ναι, αλλά αυτή η βιόλα να τον έχω 60 λεπτά, να μου βγαίνει μετά η ψυχή να πάρω το μάτς, να το κάνω ροντέο. Να ανεβαίνει ο άλλος, να κατεβαίνω εγώ, να ανεβαίνω, να κατεβαίνω. Κάποια στιγμή δηλαδή, άμα δεν ήταν εκείνο το ταγάρι που έχασε τον κόλλο να γίνει 2-1 στην απόκριση του Όλσεν, δικαιωνόμαστε, θα γινόταν γιατί για ένα 2-1 γινόταν 2-1. Ο Λεταλέκ, ναι, νομίζω. Όχι, ο Λεταλέκ δεν ήταν, ήταν ο Ουζέρο. Άμα ήταν ο Λεταλέκ, ευτυχώς που δεν ήταν, θα το παστέλωνε να πει. Ύστερα βλέπω θα χάσει βαθμούς από τον τερματοφύλακα. Φυσικά. Μα έχει ήδη χάσει. Ήδη είναι χαμένος από τον τερματοφύλακα. Για ποιους βαθμούς, για πες. Πώς το πες. Ποιους βαθμούς έχασε από τον τερματοφύλακα? Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα δεν έχασε. Εκείνο. Άλλο. Τι άλλο. Άμα χάσει 10 βαθμούς τη χρονιά από τον τερματοφύλακα. Τρεις εκεί. Εδώ κόντεψε να χάσει σήμερα ο Τρόμπιτς από τον τερματοφύλακα. Πήγε, έκανε έμεσο σε αυτό. Τον είδε σήμερα. Ο τερματοφύλακα. Ο Βλάκας που έκανε την. Είναι πολύ δυνατά. Ο τερματοφύλακα αυτή. Είναι εκεί πέρα. Πολλέ φορέ δεν πάει τερματοφύλακα. Πιο καλό τερματοφύλακα στο Ατρομίτου, αυτό ο Καμπούρης. Από του Πάου. Καμπούρη, λέει. Αυτό με την Καμπούρα. Πιο καλό τερματοφύλακα από τον Πάου. Καλό Γκουρμπούνοφ είναι καλό τερματοφύλακα. Καλό είναι. Βαρύ είναι. Λίγο είναι καλό. Πιο γεμάτο τερματοφύλακα. Είναι βαρύ. Εντάξει, ο Πάου δεν έχει τέρμα. Ναι. Έχει τον Μπερμπάτο μπροστά και τον όλο σε πίσω. Τον βλέπω κάθε φορά. Είναι τρώω πίσω, βάζω μπροστά. Εντάξει. Και σήμερα δεν είχαμε το φαινόμενο για τον Πάου. Τα center back να χάνουν στη μονομαχία στον αέρα γιατί ο Ατρόμητος είναι κοντομούνες όλοι κάτω από ένα 80. Δεν έχει ψηλούς και το πήρε ο Μάτς. Το πήρε ο Μάτς στον αέρα
Εκεί που ήταν αδύνατος, δηλαδή ο εκτός από Λαζαρίδη, Φιντανίδη, όλοι οι άλλοι είναι κοντοί. Ενώ ήταν πολύ δυνατά τα center back του Ατρόμητου, είναι χάσαν τις στιμένες φάσεις, είναι δυνατά κορμιά. Ναι. Και ο Φιντανίδης και ο Λαζαρίδης δεν περίμεναν να φάσουν. Πότε να ανέβουν αυτοί, να πω. Έχω κάτι σημειώνει εδώ πέρα. Ναι. Αν προωθηθούν αυτοί, ναι. 8 μέχρι και το 38-40. Ναι, κατάλαβα. Από το 7 και μπροστά ο Ατρόμητος, προφανώς αυτό είναι ευθύνη του Μιχάλη Γρηγορίου, που μου είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος. Ναι, δεν έκανε μία φάση. Τζόρνταν, μου φάνηκε ότι από το 7 και μπροστά ήταν. Αν δεν ήξερα τι. Ερχόμουν τώρα στην Ελλάδα σήμερα και μου έλεγε ρε φίλε, δεν σε να μάθει εκεί ποδοσφαίρο. Είναι καλή παίχτες. Δεν μπορούσαν να βρεθούν. Σαν να ήταν μια παρέα που μαζεύτηκε μισή ώρα πριν το μάτς. Πέρασαν τη γραμμή του κέντρου. Ο Στόιτσεφ χάλασε τα πάντα. Το δεκάρι του. Που το σωστά τον έβγαλε. Αποτυχία. Χάλασε ως και φάση 4-2 τη χάλασε. Αποτυχία, αλλά. 4-2 τη. Δεν χαλιέται 4-2 φάση. Έτσι. Αλλά καλό το δίδυμο Γοδόη Ουσέρο μετά. Ναι, αυτή είναι. Στο τελευταίο μισάωρο. Στην αρχή ο Γοδόη δεν πήγε καλά. Παραφωνία ο Ναπολεόνι, θέλει πιο βαρύ φόρο. Εγώ βλέπω ότι. Έχει... Πάμε μίγα τώρα. Έχει... Με το κουτσιδάκι πίσω να πούμε κρεμάσει μέσα του. Μπορεί να του πούνε γιατί δεν έβαλε και το Μαρσελίνιο σήμερα. Τι ανοιχτή. Ο οποίο. Μαρσελίνιο. Ελαφρύ, αλλά χαμηλά. Κάτι κάτσε. Εκτός, αυτό σήμερα περίμενε. Στον πάγκο ήταν. Είναι καλά. Ήταν καλά. Είναι γιατί πέρα, εγώ βλέπω ότι λείπει ο Μαρσελίνιο. Λέω έχει πρόβλημα. Ο κάτι. Στον πάγκο. Σίγουρα έγκλημα. Σοβαρά μιλά. Αυτό το μάτι χαμηλά. Στο 1-0 βάζω Μαρσελίνιο. Έτσι. Στο 1-0 σοβαρά μιλά. Εγώ ξέρω νόμιζα ότι είναι ή τιμωρημένο. Όχι. Είναι ο άνθρωπο που χτύπησε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Είσαι σίγουρο. Ε, τι είμαι σίγουρο, αφού είχα την 11η. Okay. Συμπληρώνει και πάμε διάλειμμα. Είναι καλή για τα εκτός, για τα μάτια του Ατρομήτου. Ναι. Και ο Ναπολεόνι. Εγώ βλέπω καλή δουλειά και ο Μαρσελίνιο. Ήθελε βαρύ φόρο. Δεν ξέρω αν αυτή μπροστά όλοι. Καλή δουλειά. Τα στο Περτοπάου που δούλεψαν καλά σήμερα. Αυτή δεν ήταν και πέρσι το Ατρομήτου. Ναπολεόνι, ο άλλος μπροστά, όπως τον είπαμε. Για μένα κάναν καλή δουλειά τα χάφ και δεν έφτασε. Δεν έφτασε. Πίεζε καλά η ομάδα. Γιατί όταν. Α, κάνεις λάθος. Γιατί όταν. Έχει δίκιο. Ναι. Γιατί όταν τα χάφ πέσανε. Ναι. Όταν τα χάφ πέσανε και πήγε το παιχνίδι στο ανέβα κατέβα, αυτοί οι χαμηλοί βρήκαν χώρους και μπήκανε. Τιολίνα. Βρήκαν χώρους όταν ισοπάρει ο Πάουκ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε. Πάει ο Πάουκ. Για να πω λίγο κάποια πράγματα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Για το πάω κάτι, επειδή μου έχετε στείλει και mail, έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτό το πέναλτι του Σιδηρόπουλου. Να σα πω την άποψή μου και στον αέρα. Επειδή κάποιοι με λένε και μου αντικειμένοι πω και δεν είναι. Τέλο πάντων, εγώ θα σα πω την προσωπική μου άποψη. Το πέναλτι είναι ένα αυτά τα ωραία πέναλτι τα οποία θα βάλουν το φύλαθρο στο καφενείο να συζητήσει, θα κάνει ενδιαφέρουσα τη συζήτηση για το είναι δεν είναι. Δεν είναι το πέναλτι Μάρς που ο παδός θα σου λέει είναι και ο άλλος θα σου λέει δεν είναι. Και καταρχήν το σφύριγμα είναι εντελώς σφύριγμα έδρας. Θεωρώ ότι σε ένα αντίστοιχο ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια η ίδια φάση θα δοθεί πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε, ναι, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι αδικημένη πότε. Αν το πέναλτι που δεν δόθηκε σε από τον Σιδηρόπουλο λέει. Αφή είναι αιχμή. Όχι, όχι, από τον οποιοδήποτε. Ο αφή είναι αιχμή. Όχι, αφή είναι αιχμή. Στο ΑΚ από τον Σιδηρόπουλο, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αυτό θα δοθεί πέναλτι. Από τον οποιοδήποτε διαιτητή θα δοθεί. Αν στον οποιοδήποτε πρέπει, ναι, λέω. Ναι, θα δοθεί και από τον Σιδηρόπουλο. Ωραία, τέλος. Μόνο αν είναι τελευταία αγωνιστική και να πάρει πρωτάθλημα ΑΕΚ και το κάνει Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχουμε και λένε. Αδικημένη, ξέρεις πότε θα ήταν η ΑΕΚ. Αν αυτή τη στιγμή τη φάση του Τζιόλι, αυτό δηλαδή που έγινε το Σογλέδι, ήταν υπέρ της ΑΕΚ και δεν το έδινε, και τη φάση του Κάτσε ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ και το έδινε. Εκεί όντως θα ήταν αδικία. Mm. Εκεί θα ήταν πολύ μεγάλη αδικία. Άμα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Άμα στο ΠΑΟΚ. Άμα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν το δώσει το ΠΑΟΚ αυτό το πέναλτι. Θα το πει το ίδιο. Ξέρω ποιο είναι ο Ολυμπιακός. Όχι, άμα το δώσει με τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το δώσει με τον Ολυμπιακό. Το δώσει σε ποιον. Στον ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό θα το δώσει. Αυτό θέλω να μάθω. Δύσκολο. Όχι, ρε. Αν γίνει. Αν πάει ο Κάτσε, αν πάει ο Κάτσε και τον κάνει ο Κασάμι αυτό το μαρκάρισμα. Για τον Ολυμπιακό λες. Και δεν το δώσει. Στον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ θεωρώ θα το δώσει. Σίγουρα. Ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Ποιο. Πέναλτι ήταν. Πέναλτι. Γιατί το λες. Και δεν φωνάζεις. Τι να φωνάξω. Πολυτήλικα με Μελισανίδη. Εγώ πριν το παιχνίδι λέω το εξής. Εάν ήταν ο ΠΑΟΚ μπροστά με τον Ολυμπιακό θα το δίνε στην ΑΕΚ το πέναλτι. Ναι. Εποφελείται και το σύστημα με αυτό. Πώς θα γίνει τώρα. Μένιο. Έγινε ο κακός της παρέας τώρα ο Μελισανίδης και πάνε να πάρει τα ψίχουλα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάνε να πετάξουν έχουν να παίξουν την ΑΕΚ. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Έχουν την εντύπωση δηλαδή ότι η ΑΕΚ θα βγει εκτός εξάδας.
Δεν έχει την ομάδα για να. Να πάει όλη η παρέα στο αυτό. Τώρα που βρήκαμε πιο κακό, γιατί αυτοί είναι κακούλιδες. Κακούλιδες. Ναι, ο Πάοκ με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν πολύ κακή. Τώρα ήρθε ο πολύ κακό. Τώρα παίρνουν τα ψίχουλα τα παιδιά. Αυτό τώρα είναι αιχμή. Τέλος. Σας είπε κακούλιδες. Δεν είναι αιχμή. Σας είπε κακούλιδες. Δεν είσαι κακή. Πραγματικότητα. Ναι. Κακούλιδες, Βρεζίλε. Εγώ... Τι ακούω σήμερα, ρε, πως τι κακούλιδες. Εγώ βλέπω, τώρα ναι. Πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η ΑΕΚ δεν έχει ποιότητα για να μπει ναι. Σε πεντάδα. Ναι, ναι. Όχι για πεντάδα. Κάτσε, να δω. Με το ζόρι θα μπει για πεντάδα. Και η ΑΕΚ στα τελευταία 10 λεπτά. Που άλλαξε αυτό το σύστημα. Έκανε λάθος ο Ντούντορ. Έβαλε τέταρτο στόπερ πίσω να γυρίσει την ομάδα. Τι έπρεπε να κάνει. Για μένα, να αφήσει την ομάδα όπως ήταν. Να αφήσει την ομάδα όπως ήταν. Ναι. Όχι. Πήγε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Μπορούσε, να βάλει, μπορούσε να βάλει τον Κίτσιου στα χαφ. Και αυτό που λες. Και να βάλει. Λοιπόν, αυτό δεν το έκανε. Λοιπόν, υπήρχε, αλλά υπήρχε, δεν το έκανε τούτο. Το φοβήθηκε. Σωστό, σωστό, δεν το έκανε. Υπήρχε και κάποιο κουλτούρι. Τι γίνεται για το παιδί. Αυτό είναι στην Κύπρο. Αλλά η ΑΕΚ με δεκάρι κανονικό. Δύο εξτρεμάκια και τα δύο τα χαφάκια τη. Σε έκανε 10 λεπτά στην Τούμπα. Γιο-γιο. Δεν είναι η ΑΕΚ. Ήταν η κακή ΑΕΚ του Δέλα αυτή. Κωστή. Ο Δέλας... Μία ΑΕΚ, συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Αυτό που είδες... Στο 90 να μου κάνει μία διπλοευκαιρία και στο 95 μία άλλη, δεν είναι ομάδα. Έτσι. Χωρική και ανοίγουμε γραμμές. Εγώ συμφωνώ... Λέγε, λέγε. Αν η ΑΕΚ είχε έναν προπονητή στο στυλ του Μπάγεβιτς, στο στυλ του... Ποιο ήταν στην Τρίπολη, του Τσιόλι, να παίξει αυτό το μαλακό ποδόσφαιρο κάτω, αυτό θα ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Ο Δέλας πάει να παίξει το ποδόσφαιρο του Ρεχάγκελ. Από αυτά τα χαφ που έχει, μόνο ο Γιώχανσον ταιριάζει. Ναι. Σε αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Δέλας, πρέπει να φέρει τρεις Γιώχανσον στα χαφ. Του είναι πιο κορδέλο. Λίγο μάρια. Είναι άτυχο, του είναι πιο κορδέλο. Για να χτυπήσει από δίπλα, να βγει μπροστά. Με αυτά τα χαφ που έχει τώρα κοντού, τεχνίτε κτλ. Πάει να πρεσάρει ανελέητα. Τον έβλεπα στον ΠΑΟΚ, πρεσάρει σε όλο το γήπεδο. Μέχρι το 60, η ΑΕΚ. Αυτό το ποδόσφαιρο, δες γομάρια, δες πνευμόνια, αθληταράδες, δες τεχνίτες. Αυτοί κλέβαν την μπάλα, υδρώναν, κάτι κοντοί τεχνίτες αυτά. Κλέβαν την μπάλα, υδρώναν και μετά δεν είχαν κουράγιο να φύγουν μπροστά. Να κάνουν αντεπίθεση. Διάλειμμα και γραμμές. Δεν ταιριάζει φιλοσοφία, βλέπω. 5-40-601. Πάμε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε.
θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Και αν θέλει να σωθεί ο Ηρακλής στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αν είναι μάγκας ο Παπαθανασάκης, να το κάνει και κλεισμένο των θυρών. Γιατί η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη, θα πέσει πολύ κλωτσιά, θα κάνει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ, θα μπουν μέσα εδώ διακόπτει στο μάτσο αυτή, θα φάνε μείον 3. Θα έχουν 7, θα φάνε μείον 3, θα πάνε στους 4, θα πέσουνε. Όχι, βλέπεις εσύ. Τι πράγμα? Όχι, λέω αυτό μου στην Ιμήνιο. Α, στον αυτό. Είναι υπερβολικό όμως ο Κιλάνης θα γίνει στην πεντάδα με αυτή τη σύνθεση. Δεν είναι λίγο υπερβολικό? Ποιος? Αυτό που λες. Ποιος? Δεν... Τώρα την Πέμπτη μιλήσαμε στο ράδιο. Ναι. Λέω, δεν είναι λίγο υπερβολικό να βγει η πεντάδα ο Άρης. Μπορεί να είναι ένα εφτάδα. Ναι, εκεί συμφωνώ. Δεν πέφτει, ρε παιδί μου, δεν πέφτει, ναι. Για πού ρε να πέσει, ρε. Ούτε αλφαθηνική βγαίνει από τη Β' ρε με αυτό το κουρόστε. Πλάκα κάνετε εδώ. Λες, όχι, βέβαια. Πιστεύω ότι μπορεί να πέσει. Από τη Β' στην Α δεν βγαίνει. Ποιος? Αυτό που σου λέω εγώ τώρα. Αυτά μας έλεγε και πρόπερση. Πεντάδα πάμε τελικό και πέσε. Σιγά σιγά. Την ίδια ομάδα δεν έχουν, τι άλλαξε από πρόπερση. Τι έχει βιτεθεί. Τι άλλαξε από πρόπερση με τον Άρη? Όχι, ρε. Τα το είχαν, τα το έχουν. Καλή ομάδα. Τον Παθραϊκό τον παίρνει δηλαδή. Ποιο Παθραϊκό θα πάρει, ρε φίλε? Πότε τον πήραν τον Παθραϊκό, για πες προϊστορικά. Εντάξει. Πάμε τώρα. Σταμάτα. Ναι. 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 Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, καλλιτέχνη. Γεια σου, καλλιτέχνη. Τι κάνεις, καλά είσαι? Όλα καλά, εσύ? Ναι. Μια χαρά, καλλιτέχνη. Τι είναι ο παθός? Είναι καλλιτέχνη. Του πάω. Ναι. Ηρακλής. Τι είναι ο Ηρακλής? Λέγε. Ναι. Ναι. Πήγα στο γήπεδο. Στο Ηρακλή. Ναι. 900 άτομα. Ορίστε. Ήσασταν 900 άτομα, 1000. Ήμασταν περισσότεροι. 1100. Και όποτε παίζει ο Ηρακλής, πάντα βρέχει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, καλέ, αυτό φταίει, επειδή βρέχει και δεν πάτε στο γήπεδο, ναι. Ναι. Τι μας λες, ρε, ένα καφτατζόγλιο από πάνω το δείχνει, θεοάδιο, η θύρα των επισήμων, κάτι τα τζαμπατζίδες, απέναντι κάτι ηρωική, μέσα στη βροχή και η θύρα 10, καμιά 50-100 άτομα. Είναι κόσμος αυτός, μωρέ, τώρα. Ρε, άκου τώρα. Τι άκου τώρα, ρε, πούστη, τι άκου τώρα. Άκου τώρα, ο Παπαδόπουλος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να φύγει. Πάλι τα ίδια λάθη έκανε, πάλι το ίδιο γκολ φάγαμε. Πάλι ότι και με τον Πανιόνι και με τον Λεβαδικό, ίδιο ακριβώς γκολ φάγαμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να φύγει ο Παπαδόπουλος τώρα. Ναι. Και αυτός που θα έρθει, τι θα πει? Δεν μου λες. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια στο Λουτσέσκου, ο οποίος πήγε και άνοιξε την κλάνα του με τον Ολυμπιακό. Καρυπίδη, φλίσκα.
στα 25 μέτρα ο ένας με τον άλλον. Ναι. Ο Φουκαράς ο Μπαξεβανίδης μόνος του με τον Τουρμάς. Έχει να καλύψει τον Τουρμάς. Σε 15 κούρσες του Τουρμάς δεν είδα ένα ντουμπλάρισμα ποτέ των ποτών από ένα χαφ. Ο Ντιμούτροφ, ο Βούλγαρος, έξω δεξιά δεν γύρισε ποτέ πίσω. Και λέω, άσε τώρα τον Παπαδόπουλο να το πιάσουμε. Έχει καμία συγκέντρωση με τον Δημητρόφ του Ηρακλή. Λέω, λοιπόν, έπαιξες ΠΑΟΚ Ξάνθη, κλειστός από τον Κάβουρα. Έπαιξες Ατρόμητος Ξάνθη, κλειστός από τον Κάβουρα. Κοντά οι γραμμές. Πας με την ΑΕΚ, με βάζεις τέταρτο χαφ, τον Παξεβανίδη, στο κέντρο που είναι δεξιμπακ. Ναι. Με παίζεις με δύο δεξιμπακ. Τις προάλλες με δεν θυμάμαι ποιον και έρχεται με τον Ολυμπιακό και παίζει 4-2-3-1 ανοιχτός ο μπάκο δεξής με το στόπερ το δεξί 15 μέτρα να μπαίνει ο Ντουρμάς στην τρύπα. Η τρύπα ήταν πιο μεγάλη από αυτό τη σπάθη στις τσόντες που έδωκε με τον Γκουσγούνι. 10 μέτρα τρύπα και έρχεται ο Λουτσέσκο στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Σφιχτός. Σου βάζει στο 0-0 για να κρατήσει αποτέλεσμα. Παίζει χωρίς center for με 5 half. Εσύ έξυπνη κίνηση. Εσύ πες με Λαζάρ κουρασμένο και το εξαρροστόπερο το μακρύ. Σου καθίζει τον γκολ. Σου καθίζει τον γκολ από τα half. Και λέω τώρα. Ναι. Θα γίνει το 0-3. Δεν έγινε το 0-3. Γιατί πήγε στο επαναστατικό ο Ηρακλής. Πήγε στο πάμε παλικάρια ο Ηρακλής. Όπως και ο ΠΑΟΚ πήγε στο ρίσκο το μεγάλο. Ο ένας πήρε βαθμό στο πάμε παλικάρια και ο άλλος πήρε βαθμό στο μεγάλο το ρίσκο. Ναι. Αυτό που έγινε το γκολ του Βέλιου ήταν μια εξοντοτική φάση για τον Λαζάρ, ποιος υπερεύει τον εαυτό του. Λάζαρ. Του Λάζαρ. Ναι. Ωραία. Και το παλικάριο ο Βέλιος δυνατός είναι, δεν είπαμε κτλ. Το παστέλωσε, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτός ο βαθμός που πήρες δεν είναι για να πανηγυρίζει ο Νίκος του Άβελ μετά με μεγάλο χαμόγελο. Γιατί πανηγύρισε. Ούτε να χειροκροτάνε Ηρακλήδης, πήραμε πότε με την Ξάνθη. Πού τον πήγατε ρε πούστε στον Ηρακλή. Να παίρνει ένα-ένα με την Ξάνθη και να πανηγυρίζετε. Ναι. Να σου πω τώρα. Μέσα Γιάννη θα φέρουμε εκεί και θα ξεκουμπώσουμε με τον Πάου, να ξέρεις. Σι-2 είναι αυτό στα Γιάννενα, ρε, το με ξέρεις. Τα Γιάννενα, σι-2 είναι αυτό. Με τα Γιάννενα θέλει καλό ταμπούρι, καλά ντουμπλαρίσματα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Ότι θα πρέπει να φύγεις με ταχύτητα. Ποιος να φύγει με ταχύτητα? Δεν έχεις. Δεν έχεις ταχύτητα. Έχεις πάρα πολύ. Καταρχίσεις μόνο μαχίες, εσχάσεις το 80%. Οι παίκτες σου φαίνονται στην τηλεόραση. Ότι δηλαδή, ναι, τι. Το δίδυμο, το Τζιαμπάρι με το Στάμου. Είναι ο Στάμου μου είναι πιο τσαπατσούλης από μένα. Αν μπει στα μάξι μου, δεν είναι ο Στάμου. Είναι Λαθέρ. Ο Στάμου είναι β' εθνικής στόπερ. Ο Στάμου. Ελείπει ο Μπαρτολίνι. Ελείπει ο Μπαρτολίνι. Έχει ένα πρόβλημα. Τον Ήλιτς και τον Μανιά που θα παίξουν αυτή τη φορά μαζί. Όχι πως τον Καραϊσκάκη. Θα παίξουν αυτοί. Θα παίξουν. Τι έδειξε, τι θα κάνουν. Τον άλλο τον Τζάβες θα το βάλει στην πλευρά. Δεξιά. Εσύ δεξί μπακ. Αριστερό μπακ. Ποιο θα βάλεις. Σαραμάντα. Τσιμόπουλοι, Τσουκαλάδες και τα λοιπά. Θα παλέψει με τον Μακρύ και τον Λαζάρ. Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ο Μακρύς δυνατό παιδί. Πιο πολύ για στόπερ τον. Πιο πολύ για στόπερ το βλέπω το μακρύ, παρά για χαφάκι. Όχι, εντάξει, χρειάζεται και καλό είναι, εντάξει, καλό είναι. Δεν είναι στόπερ, αλλά δεν το δοκιμάζει. Άκουμε για το μακρύ. Ναι. Καφτατζόγλιο, βροχή, δυνατό μάτς, ξύλο, Βέλιος μέσα δυνατός, μακρύς δυνατός, ταιριάζει. Κοίτα τώρα, ταιριάζει. Μακρύς... Τα Γιάννενα είναι πολύ γρήγορη ομάδα, ας τα 5-1 τώρα. Ναι, πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν ήταν και κακός. Ήτανε μέτριο. Μέχρι που έφαγε το πρώτο γκολ, ο Πας Γιάννενα, ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Πού λες δε σου για το μάζι, μάζι, ο Καρισκάκη τώρα, εσύ. Ρε, εδώ σου λέει ο άλλος, μιλάει τώρα για το μακρύ, σου λέει τον Ηρακλή, εσύ τώρα, αλλού είστε, το κατάλαβε. Αυτός έκανε το δικό του. Ρε Τζόρταν, τι είσαι κάνει, μεγάλε. Τι, φούμα μου βάζεις παραλλαγή, με πατώ και εμείς όλο στυλό πλέον. Λοιπόν, άστα τα Γιάννενα, αν πάρεις κανένα πονταλάκι, καλά είναι. Πρέπει να πάρεις την... Ναι. Θα ξεμπουκώσουμε. Θα τσιμπουκώσετε. Να δείτε. Α, θα ξεμπουκώσετε. Κλείσε γιατί δεν σα ακούω και καλά. Κλείσε. Επόμενο. Ναι. Είναι στα υπέρ σου ότι έχει τη διακοπή. Εντάξει.
Έλα. Μετά έχει διακοπή, ναι. Πότε έχει διακοπή. Παίζει Γιάννη Ερακλής, γίνεται η έκτη αγωνιστική και μετά γίνεται, έχει διακοπή γιατί παίζει η Εθνική στη Βόρεια Ιρλανδία. Άντε πάλι. Την περιμένει ο Λάφερτη. Εγώ να απαντήσω σε ένα παιδί που έστειλε ένα μήνυμα. Ναι, γρήγορα. Να μην κουτιμάτε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι. Έτσι, ο Παναθηναϊκός τα 2-3 τελευταία χρόνια με τον Αναστασίου ανεβαίνει μετά. Κάτι για την ΤΑΚ, φίλε. Για την ΤΑΚ. Ιανουάριο, Φεβρουάριο γίνεται Παναθηναϊκός μετά. Πάμε! Έλα! Για τον ΤΑΚ. Έγινε φιλικό, έπαιξε ο ΤΑΚ και ήταν μια χαρά ο άνθρωπος. Και ξεκινάει το Σοϊλέδη. Φίλε, μην το πας αυτό με το πλήρη λείπανε. Ο Σοϊλέδης δεν πρέπει να περνάει ούτε την προπόνηση της ΑΕΚ απ' έξω. Πάμε, έλα. Ούτε την προπόνηση. Ας τον αναμιλήσει. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα Παναθηναϊκός από Καλαμαριά. Καλησπέρα. Α, ο παδός του Παναθηναϊκού από Καλαμαριά. Μένιο καλά είπε στο Παναθηναϊκό. Δίκαιες κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Εδώ δεν ξέρω τι λένε οι παόξιδες. Εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω. Μπορώ να σε πω ότι έχει σήμερα που μιλάμε το καλύτερο φόρ του πρωταθλήματος, αυτό το Μπερκ, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μπερμπάτοφ. Και από εκεί και πέρα δηλαδή, σήμερα που λέμε ότι είναι χάλια ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω να έχει να ζηλέψει τίποτα από τον ΠΑΟΚ. Επομένως, γιατί να μην δει τον κοντράρι. Γιατί να είναι χάλια ο Παναθηναϊκός. Γιατί κάνει σκληρή προετοιμασία ο Αναστασίου. Γιατί να είναι, γιατί. Γιατί είναι απλά τα πράγματα. Έχει ένα συνολάκι, δεν έχει 20 παίκτες να βγάλει τη χρονιά. Τους βαράει πολύ σκληρή προετοιμασία. Και όταν έρχεται η ώρα μετά το Γενάρη, 10-11 παιχνίδια, όταν σφίγγουν οι υποποί, να πούμε τότε, ο Παναθηναϊκός γίνεται Παναθηναϊκός, δουλεύει τσουπ δεύτερος. Εξάρι... Οι υπόλοιποι πάρτουν κατηφόρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός εκεί στο εξαροστόπερο έχει ένα πρόβλημα. Έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα. Ναι. Στο δεξί το μπακ έχει προβλήματα. Ναι. Άρα το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Είναι δύο παίκτες. Είναι δύο παίκτες. Στα χαφ. Τον Ιανουάριο ελπίζω να κάνουμε μεταγραφή. Πρέπει να κάνει στα χαφ μεταγραφή. Δεν έκανες μεταγραφή στη θέση του, πώς το λένε αυτό που έπιασε σαν φορτηγατζής, του Σίντελφελτ. Δεν έκανες. Εκεί υπάρχει. Πήγες στον Κουτρουμπί, πήγες στον Κουτρουμπί στόπερ. Ο άλλος είναι πολύ μεγάλος στην ηλικία, πώς το λένε, που πήρατε από τον Ατρόμητο. Και το εξάρι, χωρίς τον Εσχέν, ο οποίος είναι... Έλεγε εσύ Εσχέν υποτίθεται να παίξει από την αρχή της χρονιάς και ακόμα δραματίας είναι. Δεν έχει φίλε. Ψάχνετε δύο χρόνια να βρείτε δεξί μπακ Παναθηναϊκός. Ναι. Ολόκληρη γη. Ολόκληρη γη και 10 πλανήτες έξω από αυτήν δεν μπορεί να βρείτε ένα δεξί μπακ. Ένα δεξί μπακ. Μεραίο δεν υπάρχει δεξί μπακ στο Παναθηναϊκό. Μα δεν είναι. Είστε ανώμαλοι γιατί. Έχετε τον Σταρ, ο οποίος είναι ο Μπερκ. Έχετε ένα γαϊδούρι τον Καρέλη, ο οποίος τα παστελώνει, είναι δυνατός, μαρκάρει, βγαίνει, κάνει, ράνει κτλ. Έχετε ένα τρεχαντήρι τον Ζέκα. Σας βγαίνει αυτός ο Τσαπατσούλης ο Ασταγκούν σε αυτό το πρωτάθλημα το που είναι ο Πέλκας δεκάρι στον ΠΑΟΚ, γιατί να μην βγει ο Ασταγκούν στον Παναθηναϊκό και ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό, ο μεγάλος παιχταράς Κλάιμαϊ Πουτς, ιστορίες για αρκούδες, γιατί να μην σου βγει ο Ασταγκούν. Και εσύ δεν μπορεί να θωρακίσεις. Ο Φορτούνης πιστεύω ότι Κωστή πιστεύει ότι είναι ο νέος Θιάρτας. Δηλαδή με το Φορτούνη δεκάρι στον Ολυμπιακό να κάνει παπάδες Ολυμπιακός σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα του κόλου. Ρε πούστη ένα σέντερ μπακ. Και ένα δεξί μπακ της προκοπής και έναν εσχέν ο οποίος δεν σου βγήκε. Να πάρεις και ένα εξάρι, να πά να πεις να χτυπήσω με τον ΠΑΟΚ κοντά τον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό τώρα. Τζάμπα δηλαδή ο Μπερμπάτοφ. Έχω τον Μπερμπάτοφ. Θα φτιάξει, δεν θα φτιάξει. Πέρασε ένας μήνας, το έκανε τον γκολ, έκανε μια τσαπατσουλιά, ήρθε το άλλο. Με τον Όρ σέντερ ματοφύλακα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τον Κώστα και τον Βίτορ σέντερ μπακ θα. Τον Μπέλκα και το. Και τον Μπέλκα θα στηρίξω. Και το Σαμπό τώρα και το Ροτρίγκε. Θα στηρίξω τον Μπεχταρά. Yeah. Και εσύ τον Μπέρκ. Και έχει ένα Ολυμπιακό ο οποίο έχει ένα μαύρο σέντερφορ. Κλάι Μάιν. Δεν υπάρχει. Επιχείρηση. Δεν υπάρχει ρε σέντερφορ στον Ολυμπιακό. Και είναι Ολυμπιακό χωρί σέντερφορ. 10 βαθμού μπροστά από τον Μπέρκ και τον Μπερμπάτο. Χέσε με. Τα λέω καλά. Ναι, είναι καλά τα λέω. Καλά τα λέω ποιο με ακούει εμένα. Σήμερα έβλεπα με την παρέα που είναι περισσότεροι παπλίδες. Ναι. Το μάτι είχα κάνει από το πρωί πρόβλεψη χήμιχρονο διπλό και ότι ο Βούλγαρος θα βάλει γκολ. Ωραίο. Και είπα ότι θα βάλει και δεύτερο, μου εντάξει εκεί πέρα δεν το παστέλωσε. Και όπως είπε, θα ήταν στα καλά του. Άμα ήταν στα καλά του, θα το παστέλωνε και εδώ. Και με την ΑΕΚ που την κάνει ωραία ο Μέρφυ εκεί, πά! Θα του δώσει μια. Ναι, στο γάμα δεν στα καλά. Εντάξει, τι έκανα. Εγώ αυτό είπα. Κάτι άλλο. Εσύ ο Τζόρνταν, άμα στη φλόγηση, αδερφέ, είναι σαν να βγει να σου πω ότι εγώ μπορεί να στο κάνω την επέκτη.
Ο τερματοφύλακας έχει προβλήματα, στο λένε. Και πάει στη Ρώσια. Σωστά, μην το πει, ρε φίλε. Εμείς το βλέπουμε και στις προπονήσεις, το βλέπουμε και στο γήπεδο. Κάθε εβδομάδα γίνεται καλύτερο, ρε φίλε. Τι καλύτερο, ρε. Το καρτούν, τρελό. Άντε, βρε τώρα. Παοξής είσαι. Όπα, να πω κάτι για τον Όλσεν. Να πω κάτι για τον Όλσεν. Να μιλήσει ο φίλε. Ένα λεπτό πριν πείτε όλοι. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο Όλσεν είναι κακός τερματοφύλακας και κάτω από την εστία. Γιατί λέει ο Όλσεν. Στη σέντρα λέει δεν βγαίνει από τη μικρή περιοχή. Σωστό, δεν βγαίνει. Κάτω λέει είναι καλός. Πού είναι καλός. Δίνει πάσα, στον άλλο να το βάλει γκολ. Οι αποκρούσεις του. Αυτό ήταν στην πρώτη αγωνιστική, φίλε. Οι αποκρούσεις του είναι αποκρούσεις. Να βάλω την κόρη μου γιατί μπορεί να παίξουμε μπάλα ευγενία. Κάνει μια απόκριση. Να σου πω 10 ομάδες στο πρωτάθλημα που έχουν καλύτερο τερματοφύλακα. Εσείς πείτε μου ό,τι θέλετε. Ποιος Όλσεν είναι, άσπαρτε. Αυτός εδώ ο τερματοφύλακας ήταν Champions League πέρσι. Λοιπόν, τα παπάρια μου ρε πήγαν Champions League. Να πω κάτι. Δεν είναι τερματοφύλακα. Να πω κάτι. Champions League. Να σου πω 10 ομάδες που έχουν καλύτερο τερματοφύλακα από τον Όλσεν. Στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Ολυμπιακός. Όποιον θες. Παναθηναϊκός. Όλος ο Ντουνιάς. ΑΕΚ. Τι ψάξεις, όλοι έχουν καλύτερη ομάδα, καλύτερο τερματοφύλακα από, το... από τον Όλσεν. Τερματοφύλακα. Να στηρίξει εκεί. Και να τον στηρίξω επειδή λατρεύω το ψηλούς βορειοευρωπαίους. Και να πω και κάτι το παιδί. Πάμε να κάνετε έρωτα. Τον πιστεύω να τον στηρίξω. Με τον ψηλό τον Ευρωπαίο. Να τελειώσει ο φίλος. Να πω και κάτι στο παιδί που είναι Παναθηναϊκός. Στον Τζόρταν. Αυτό το γκολ που έβγαλε ο Ατρόμητος σήμερα. Αυτό το παλαδόρικο το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Θα είναι από τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Έχει ο ΠΑΟΚ παίκτες με τεχνική κατάρτιση να βγάλουν τέτοιο γκολ. Αν έμπαινε το δοκάρι, έχει κάτσε, θα σου λέγα εγώ πού έχει ήταν το δοκάρι. Δεν μπορεί να καταλάβει. Τι να καταλάβει. Μιλάμε για ένα 2-1-3. Ένα σουτιά. Άρα τι στείλει. Να σου πω κάτι τελευταίο και να κλείσω. Του λέτε όλοι ότι δεν είναι καλός και αυτό ακόμα επιμένει. Αυτό με τρελαίνει. Και τι έγινε ρε φίλε άμα μου λένε όλοι δηλαδή. Και τι έγινε άμα μου λένε όλοι δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Άμα στην τούπα φάει κάνα λεπτό ρε φίλε. Τι είναι αυτή δηλαδή. Πάπες είναι εδώ. Δεν θα σου πω λίγο ρε. Τι να μου πεις. Όταν το μαγάζι τον έβριζε εκεί. Το άχαστο άμα το έβαζε Ουσέρο. Και το έκανε 2-1, να σου έλεγα τι θα έλεγες τώρα σε παλτό. Βρε δύο χρόνια όλοι τον Τζιόλι βρίζουν αλλά εγώ βλέπω είναι ο καλύτερος ο Τζιόλις. Τι να με πείτε τώρα, ζήτη. Σήμερα ξαναλέω. Ο Ατρόμητος έβγαλε ένα γκολ με 1-3. 1-2-3. Μπαλαδόρικο γκολ. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν παίκτες με τεχνική κατάρτιση να βγάλουν τέτοιο γκολ. Καλή ερώτηση. Αυτό ρωτά. Σωστό. Τι λέω, να. Μ' αρέσει, να, αυτό είναι μπαλαδόρικο. Δεν σωστό. Έχουν. Ναι. Μην ξεχνάς. Δεν έχουν, δεν ξεχνάω τίποτα. Δεν έχει. Και ο ΠΑΟΚ έβγαλε τέτοιο γκολ, αλλά το πότε. Έκανε στην Πρόντμπι, ας πούμε. Πότε. Εκεί το χωριό τώρα. Δεν μιλάμε για πρώτα. Για ποιο επίπεδο. Έλα, πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Εξής από Θεσσαλονίκη είμαι. Νότος. Α, εξής. Ναι, ναι. Ήταν και εμείς ένα εξή, αλλά μόλις έβαγε δύο και ήταν να φάει 8 από τον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε σήμερα. Θέλω να πω γι' αυτό, γιατί βγήκα γι' αυτό και έχωσα πολλά για το παιχνίδι της Τετάρτης. Από ειδικά από τον φίλο τον Τζόρνταν. Έλα, πες μου, φίλε. Πιστεύω πως δίκαια χάσαμε 4-1, 2-1, αλλά έπρεπε να πάμε άλλα 2, να βγει 4-1 το μάτι. Α, γι' αυτό σου βάλετε το 4-1. Αυτό είπαμε. Αλλά στο 1-1 όμως έπρεπε να μας δώσει πέναλτι. Το οποίο θα καθόριζε πολύ την εξέλιξη. Θα περνούσες με 2-1. Να σου πω κάτι ρε φίλε, άμα το πας σε αυτό το κομμάτι τώρα, θα έπρεπε και η ΑΕΚ να αποβληθούν δύο παίκτες από την ΑΕΚ. Δηλαδή. Είναι πιο πάω. Θα έπρεπε τον Μπέλγα εκείνος που έκανε την προβολή, ποιος ήταν εκείνος να πούμε. Θα έπρεπε να πάρει την κόκκινη πιο νωρίς και ξέρω εγώ άμα το πάμε γιατί, στο. Γιατί, όχι, γιατί είπες ότι δεν ήταν πέναλτι εσύ που σ' άκουσα στο. Όχι, όχι, είναι πέναλτι. Ακούσα εξή. Ναι, ναι. Είναι πιο πάνω ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ένα κλικ ναι. Από την ΑΕΚ. Όπως και να έχει, μην τον κολλάσει κανένα. Εγώ πιστεύω πως. Ένα κλικ είναι. Τρεις ταχύτητες πιο πάνω. Άμα δούμε τους παίκτες που πιστεύουν ότι δεν είναι για πεντάδα η ΑΕΚ, άμα δούμε τους παίκτες, πιστεύω ότι σαν σύνολο δεν διαφέρει. Έχει ταχύτητες. Ναι, αδερφέ. Αγωνιστικά. Άκου τώρα, αγόρι. Άμα εξαιρέσει το center for. Ναι. Έχω καλύτερο τερματοφύλακα. Μπορείς να κερδίσεις τώρα τον Ατρόμητο εσύ σήμερα, αυτή την ομάδα. Ναι, και εκεί θα δω. Ναι, μπορείς. Άμα είχα ένα center for class. Άμα είχες ένα center for. Είναι μόνο το center for. Λοιπόν, δεν μπορείς. Ξεκίνησε λίγο έτσι. Πάνε τη γκολκή, παίρνει καλύτερο. Πάνε τη γκολκή. Όχι, όχι έτσι, όχι έτσι. Όπως είσαι τώρα, μπορεί να κερδίσει την Τρίπολη. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Χρειάζεται να κάνει λίγο σύγκριση να πει την Ελλάδα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έτσι έρχεσαι με το κεφάλι πρισμένο σαν μουσχάρι να πούμε. Φίλε της φίλε! Μουσχαράκι με μελιτζάνι στο γερευτό. Μαζί έχει μετά να μην κάνει. Συνέχισε λιγάκι. Γκολκίπερ καλύτερα έχεις. Συνέχισε τις άλλες θέσεις λιγάκι. Πώς μας έλεγες να πούμε. Λέγε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν υστερώ πολλά από τον back. Άμα πάρω ένα δεξί center back. Ένα δεξί center back καλό. Άμα ρε φίλε δεν ξέρω. Ας τα άμα. Τώρα που σας πιστεύω μπορώ να περάσω τον ΠΑΟΚ 5 βαθμούς και πάνω. Και εμένα άμα πατήσει αλλά καλά ο Μπερμπάντοφ και έρθουν και οι άλλες συμμεταγραφές, δεν παίζουν με τίποτα. Λοιπόν,
πολλά λόγια για φτωχιά. Αλλά ήρθα... δεν έχω ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ. Ο μέσος έξις, ο απαιτητικός, πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 19. Είσαι κουράδα, είσαι μικρός. Εννοώ ηλικιακά. Εμείς είμαστε κολόγεροι. Άκουμε λίγο. Αν πει, αν πάει ένας εξής 40-45 στην ηλικία μας, ξέρεις τι θα πει. Ξενέρωσαν, ρε. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ξενέρωσαν, ρε. Ξενέρωσαν. Γιατί ξενέρωσαν, ρε. Γιατί σου λέει Ελλάδα, ρε κουφάλα, Μελισσανή. Ναι, και εγώ το είπα, και εγώ. Γάμα εθνική, ωραία, φύτα εθνική, με μηδέν χρέη, οικονόμησες, τα έβγαλες, μπράβο, μεγάλος κτλ. Έρχεσαι αλφα εθνική. Δηλαδή αυτή με το Σαββίδι μάγκε ψάνε. Έρχεσαι αλφα μάγκε ψάνε. Έρχεσαι αλφα εθνική. Έρχεται. Τι έγινε, μάγκα, τα χρέη τα πλήρωσε. Μα έρχεται. Κουβέντα κάνω. Έρχεται λοιπόν αλφα εθνική. Και έχει τον Ολυμπιακό αυτό τον Πάο, τον Παναθηναϊκό κτλ. Και λες τον Αεξή τι στόχο έχει. Και λέω Αεξή την Αγία Σοφιά. Άντε ρε, ποια Αγία Σοφιά. Τώρα το λένε αυτό. Ποια Αγία Σοφιά. Δηλαδή θα μασίσει. Όπως μας άγανε αυτά τα βόδια οι παοξίδες. Τώρα το λένε αυτό. Με το κείμενο. Ρε Γιάννη, τι λέγανε, ξέχασες. Ποιον πάω, λέει, την ΑΕΚ φοβάμαι. Ακούμε. Ποια ΑΕΚ να φοβηθεί τώρα. Και έρχεται τώρα ο ΑΕΚΤΣΙΣ. Άκουρε ο 45χρονος ο ΑΕΚΤΣΙΣ και λέει. Μελισσανίδη, με δουλεύεις. Μου πήρε σεντερφόρ το τσιμπούρ που δεν υπάρχει, τελειωμένος. Για πέταμα είναι για τα σκουπίδια. Και ο Αραβίδης, ο οποίος είναι ένα φιλότιμο παιδί. Εξτρέμο εννιαράκι. Αυτό θα μου κάνει για να παίζει. Με μου λες, με κάνει. Στά. Δηλαδή, αν πάει ο Αραβίδης στα Γιάννενα, ναι, θα τον βάλουν στη θέση του Μανιά. Τι έγινε. Είπα, μέχρι 10 γκολ. Αν έρθει ο Αραβίδης στον ΠΑΟΚ, θα τον βάλουν στη θέση του Ροντρίγκες, στη θέση του Κλάους ή στη θέση του Μπερμπάντοφ. Ή στη θέση του Μακ. Α πω ότι σε τρεβόν έχει. Με λίγα λόγια δεν τον περνά στον ΠΑΟΚ. Εγώ με αυτήν την ομάδα. Έχει τον Γιώχανσον εσύ και ο άλλος έχει τον Τζιόλι. Αργός και ο ένας ποιοτικός, αργός και ο άλλος ποιοτικός. Έχει τον Σιμόνες και εσύ έχει τον Γκάτσε. Μαλώσαν οι δυο τους, έγινε πέναλτι, δεν έγινε. Δηλαδή, θέλω να σε πω ότι Μελισσανίδης είσαι. Δεν είσαι, ξέρω εγώ, Αφραγκούζος. Πάρε μου σε τερφοράρα. Έχει το Μάντολο με τα σπυριά εκεί πέρα με την ακμή. Τον έχει δεκάρι. Πήρε 4 δεκάρια. Σε παρακαλώ τώρα, απαιτήσεις να έχετε. Είναι καλός και ναι, το ξέρω ότι ο Μελισσανίδης δεν έκανε τίποτα. Δεν είναι 150.000 μόνο ξόδεψε. Κοίτα, ο Μάνταλος πέσει στον ΠΑΟΚ. Μόνο 150.000 ξόδεψε. Στη θέση του Πέλκα, βέβαια. Ο Μάνταλος ήταν καλός τώρα. Στη θέση του Πέλκα, ναι, βέβαια. Σωστά. Ήταν πολύ καλός. Αλλά έχουμε πάρει πολλά δεκάρια. Δεν έχουμε πάρει εξτρέμ. Δεν έφερε ξένους. Και στην Τούμπα. Στο ξαναλέω. Και στην Τούμπα έβαλε δεκάρια. Ναι, στις πλευρές. Ναι, και δεν μάρκαραν, δεν τουμπλάραν. Κανένας από τους δύο δεν γύρισε και φάνηκε ο ΠΑΟΚ ότι υπερτερούσε στις πλευρές ενώ είχε τι, αριθμητική μειονεξία. Και είπε ότι όταν μειονεκτούσε στις πτέρυγες. Λέει άμα έχω Κώστα, ποιος Κώστα, εντάξει γελάμε εδώ πέρα, εντάξει το παιδί, εντάξει. Ποιος? Ο Κώστα, ο Ρικάρντο, όπως λέγεται. Το στόχο. Ποιος Κώστα. Εγώ πιστεύω ότι ο Τζανετόπουλος που έχουμε θα γίνει Μανολάς. Έλα, έλα, μεγάλος παίκτης. Στο κανονικής Πορτογαλίας, γελάς. Ποιος πέ? Ο Τζανετόπουλος. Τον ΠΑΟ. Λίγος. Και τους δύο τους πάω. Αλλά λίγο δύσκολο παιχνίδι στη Βερία έχεις, να ξέρεις. Λίγος. Μ' αρέσουν επειδή είναι λίγο βρετανόσχυλα και οι δύο. Λίγος. Άμα δεν το πάρω, χαμηλά, είναι για χαμηλά, και το θέλας, χαμηλά θέλας. Λίγος. Χαμηλά λίγος. Τον πέρασε ο Μακ, στα 40 μέτρα του βγαίνει 4-5 μέτρα μπροστά. Λίγος. Τι ώρα παίζει η Άκη στη Βερία. Ο Κολοβέτσιος ήταν αυτός. Ο Κολοβέτσιος είναι. Κάνει λάθος κίνηση ο Κολοβέτσιος. Σωστά. Ναι, πήρα ένα center back και τον έχει έναν ξένο, τον έχει τέταρτο center back. Εντάξει, όπως ο Δέλας με τα δύο δεκάρια που δεν του βγήκανε, θα μπορούσε να βάλει το Λαμπρόπουλο τρίτο στόπερ στο 80, να γλιτώσει το. Όχι. Τι όχι. Δεν είναι καθόλου καλός ο Λαμπρόπουλος. Ναι. Α, και ένα τελευταίο, επειδή είμαι και Λίβερπουλ, ακλαμά μην πάρω Κλοπ. Θα έρχεστε όλοι. Μάλιστα, να φίλε, το λες και δεν έχω το κουράγιο να γελάσω. Μα ούτε εσύ δεν το πιστεύεις που το λες, ρε. Δεν έχω. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Κάτσε και εσύ έχεις τον Λούκας, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω, προτιμώ τον Τζιόλι, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω, άμα πάρω Κλοπ, θα έρθουν και οι μεταγραφές. Αν πάρεις Κλοπ. Θέλεις 280 εκατομμύρια μεταγραφές. Και μετά τι, να πάρεις, πώς το λένε το οικοδόμητο... Γυαλόγρατο.
Το γυαλόχαρτο, το σκληρό, το 100 βαθμούς, ποιο είναι το πολύ, να τρίψεις αυτή τη γλειοδία που σου άφησε ναι. ο χοντρός, ο κοκκινομάγος, ο Ισπανός, η απάτη. Αλλά και η δικιά σου η ομάδα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Με blind center back παίζεις κι εσύ, εντάξει, αλλά είναι το θέμα άμα είχα λίγο... Ρε, άσε με εμένα. Έχω μια άβρα εγώ. Σε μένα έρχεται ο Jones και γίνεται παίκτης. Σε σένα ο Jones θα ήταν, εγώ μπορώ, φέτος, αν ήμουν ο αδερφός του Klein, θα του έλεγα πού πας, δραγόρι μου. Πού πας. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Επόμενο. Άρχισε του χρόνου Ισπανό προπονητή θα προσκυνέα σου. Έλα, φίλε. Πρώτη Μάντσεστερ. Τσούκο τσούκο. Τηλεφωνώ από Σουηδία. Α. Από πού μας βλέπεις. Νίκος Παναθηναϊκός. Νικόλα, από πού μας βλέπεις. Από το Μάλμε Σουηδίας. Είπα από Σουηδία παίρνω τηλέφωνο. Άλλο λέω. Πώς βλέπεις την εκπομπή από εκεί. Μέσω ίντερνετ. Μέσω... Ναι, τι πάτησες. Μπαίνω στο Europe και έχει από εκεί απευθείας live TV γράφει και από ωραία. Εκεί παρακολουθώ. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αν και παρακολουθώ. Εδώ έμαθες την Κυριακή Βίγκο Τσίπρας. Κάτι σχετικά με τον ΠΑΟΚ. Χαίστηκε. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν να μιλά, ακολουθήσουμε τον Ροντρίγκες, έτσι. Δήλωσε το παιδί, άκουσε τι είπε. Που κατά την άποψη μου ο Ροντρίγκες, ας πούμε, δείχνει κάποια στοιχεία που πραγματικά κάνουν τον ΠΑΟΚ να γίνεται πολύ πιο επιθετικός. Δηλαδή, είναι γρήγορος, είναι μπουκαδόρος, έτσι. Μόνο αυτό, ταχύτητα αυτό. Μπορεί να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει κάποιες στιγμές που λείπουν γενικότερα. Ναι, ναι. Ο Ροντρίγκες τα έχει αυτά. Ο Ροντρίγκες τα έχει αυτά, ναι. Και εγώ μόνο μια ταχύτητα βλέπω. Ακούμε λίγο. Τίποτα άλλο δεν βλέπω. Ωραίος είναι, σουτέρ είναι. Εάν δεν είχε τον Τζαβέλα να τον φυλάει τα νότα σε ένα μπασταρδεμένο 3-5-2 και είχε κάνει ένα Μαλεζά που είναι αργός, Μαλεζά δηλαδή Βιτόρ Κώστα, θα είχε προβλήματα ο ΠΑΟΚ μεγάλα. Εκεί τον μπασταρδεύει λίγο. Είναι καλός παίχτης. Γλύφτη σήμερα ο Τζαβέλας. Πήγε στον κόλλο να πούμε φίλησε τον άλλον εκεί πέρα, να τον κάνει και φίλο. Εντάξει, ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας. Πέρσι τον έσκησα τον Τζαβέλα. Φέτος ο Τζαβέλας είναι αμυντικά πάρα πολύ καλός. Σωστό. Συνέχισε, φίλε. Ναι. Θέλω να πω επίσης, επειδή ο θεματοφύλακας ο Όλσεν ήταν έπαιζε στο Μάλμε εδώ που ζω. Αυτό περίμενα. Ναι. Και επειδή τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια, πηγαίνω και παρακολουθώ αγώνες της Μάλμε, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός goalkeeper. Πραγματικά αυτά δεν τα έκανε όσο έπαιζε στο Μάλμε. Νομίζω ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Πες τα παλικάρια λίγο να τα ακούσουν ξανά. Να το στείλουμε στην Κουλιανούρε που είναι ψυχολόγος. Ψυχολογία στην αδερφή του Κουλιανού. Και ένα μισή μήνα το λέω το φίλο μου τον Ραπτόπουλο. Είναι ψυχολογικό το πρόβλημα. Εσύ, συγγνώμη, ρε. Κάνει σουτ από 25 μέτρα, 22 μέτρα. Επάνω του. Του φεύγει πάνω από τα χέρια. Η ψυχολογία του φταίει. Αυτό θα σα πω τώρα. Θα σα πω ένα λεπτό. Τι να με πει. Το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Απλώς θα πω αυτό ότι ναι. Να μην ανησυχούν οι ΠΑΟΚτσίδες σχετικά με τον τερματοφύλακα. Πιστεύω ότι κάναν μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και εδώ στη Σουηδία τον προωθούν για βασικό. Έχει κάνει κάποια κακά παιχνίδια ή κάποιες κακές στιγμές για τέλος πάντων. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα είναι βράχος. Βράχος θα είναι. Ναι. Θέλετε να μην καταλώνω και τον χρόνο. Μια ερώτηση σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Επειδή εγώ πραγματικά δεν μπορώ να χαμογελάσω να χάνω τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι η ομάδα δεν τραβάει. Δηλαδή πηγαίνουμε τσούκου-τσούκου. Δηλαδή σήμερα με τον Πλατανιά 1-0 και αυτό με την ψυχή στο στόμα. Τι σχόλια, τι έχετε να πείτε σε αυτό. Δηλαδή να ανησυχούμε, θα τα βρούμε τα πατήματά μας. Ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι σε μνημόνιο. Έτσι. Ωραίο. Μνημόνιο, έχει δίκιο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, παλικάρι μου. Κοίταξε. Ακούω για τον Παναθηναϊκό. Είναι σε μνημόνιο, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός. Και έφαγε στην Κατάρα. Έφαγε μια πολύ μεγάλη Κατάρα φέτος. Κλείστηκε σε αυτό την Ευρώπη. Αυτό με την καμπάλα. Ακριβώς. Αυτό θα σε φοβάμαι ότι θα σου στοιχειώσει όλη τη χρονιά. Και αυτό. Νομίζω ότι ναι. Έχει δίκιο σε αυτό. Δεύτερο σαν ο Παναθηναϊκός πάλι. Και πάλι μπορεί να βγει δεύτερο, δεν πιστεύω. Μπορεί, ίσως. Μπορεί. Εδώ τώρα, ρε φίλε, για πες μας εσύ τρεις τεχνίτες χαφ του ΠΑΟ που κάνει πρωταθλητισμό. Ναι, το είδα. Πες μας μετά, τι να πει, τι είπε στο παιδί. Τρεις τεχνίτες χαφ που έχει ο ΠΑΟ. Θα σου πω εγώ, θέλεις. Ναι, για πες τρεις τεχνίτες. Αν νόμιζε πες τα γάρτα. Ο Τζιόνις τεχνίτης. Ρε Τζόρνταν, τι λες, ρε παιδάκι. Μπορεί να εννοεί, ρε παιδάκι μου, σε ξυλουργική. Τι τεχνίτης, ρε παλικάρι μου. Το παιδί έχει καταπτύσει στέκα, δεν μπορεί να πάρει, δεν μπορεί να στρίψει. Ο μικρός ο Πόλκας που δεν πατάει καλά αυτά τα παιχνίδια. Α, παίρνω, τεχνίτη το Τζιόλι. Ας σκοθούμε να φύγουμε, ρε.
Ποιος Πάουκας ρε φίλε. Έπρεπε να πάρουμε Τάτο, τον άλλον όπως λες. Ποιο τεχνίτης είναι η Πόλκαρ, φίλοι μου, ξέρεις το συγκρότημα. Του Γιάννη του Κερασού. Διάλειμμα, πάμε διάλειμμα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Παρακαλώ! Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Λοιπόν, να κάνουμε ένα γκάλο. Να κάνουμε. Στείλτε μήνυμα ή όταν πάρετε τηλέφωνο. Ναι. Χωρίς πέναλτι, πόσα πιστεύετε ότι θα βάλει γκολ ο Μπερμπάτοφ φέτος? Χωρίς πέναλτι. Χωρίς πέναλτι όμως. Κεφαλιές, φάουλ, στημένες φάσεις. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, θα πετάξει 15 γκολ για πλάκα. Σε πρωτάθλημα κύπελλο για Ευρώπη? Ναι. Ναι, σε όλα. Θα πετάξει 15 γκολ για πλάκα. Τα έβγαλε τα λεφτά? Όχι. Όχι. Πάμε κόσμο, ναι! Γεια σας, παιδιά. Εμένα τι μου λέει ένας?
Ο Πάουκ ο Κυβεντίνος. Περίμενε λίγο, είναι κοπρόσκυνο. Λέει, πολύ καλός άνθρωπος, λέει ο Μπερμπάτοφ, με λέει. Και στη γειτονιά, ο Σοφοκλής. Γιατί είναι ο Σοφοκλής, λέω, τι έγινε. Λέει, κοίτα την κόρη σου, κοίτα τον ανιψιό σου. Του έδωσε μπλουζάκια, Μπερμπάτοφ. Πάουκ Μπερμπάτοφ. Ο ανιψιός μου. Λέω, τι, τα πουλάμε, λέει, και χρωμά μου, και έχουμε χεστεί στο τάλι. Λέω, γι' αυτό, λέει, γι' αυτό. Τα άλλα, λέω, θα τα δούμε, να τα αναλύσουμε. Τι να αναλύσουμε, ρε μαλάκα, λέει. Θα βγάλουμε τη σεζόν, λέει, από αυτό. Σωστός. Έλα, Γιουβεντίνο. Τι κάνετε. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν, ακούω πολλά για τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ είναι ένα σέντερφορ το οποίο τραβιέται πίσω αρκετά για να οργανώσει παιχνίδι. Αυτός είναι ο τύπος σέντερφορ του Μπερμπάτοφ. Ναι. Δεν ήταν ποτέ το σέντερφορ το οποίο έμενε στο κουτί. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή παραπάνω από 30 λεπτά. Πότε το έκανε αυτό. Πάντα. Στη Μάντσεστερ δηλαδή με φαν πέρσι με αυτό τα τραβιόταν πίσω. Δεν έπαιζε με το φαν πέρσι. Τι λες ρε μικρέ να πω. Δεν έπαιζε με το φαν πέρσι ο Μπερμπάτοφ. Κάτσε όμορφα. Ναι, κάτσε τι. Ναι, αλλά τι έκανε στη United. Τραβιόταν έξω. Και στην Τότεναμ. Τραβιόταν έξω. Ναι, τραβιόταν, αλλά τώρα δεν μπορεί να τραβηχτεί όμως. Ναι, το λέω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τραβηχτεί. Τώρα τελειώνει μέσα. Γι' αυτό παίζει 30 λεπτά. Τώρα το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι. Ότι δεν μπορεί να το σερβίρει ο Μπάουκ. Όχι. Ο Μπερμπάτοφ πάντα. Και εκεί είσαι 10 σκύλους να τρέχουν και Tottenham και United και Fulham. Έβγαινε, για να κάνει βόλτες αυτός. Ναι, αλλά έβγαινε από την περιοχή. Πάντα είχε ελεύθερο ρόλο στο σεντερφόρ. Ποιος θα σερβίρει τον Μπερμπάτοφ στον Πάουκ, πες με. Έναν παίχτη. Δεν άκουσα. Ποιος θα σερβίρει τον Μπερμπάτοφ στον Πάουκ. Ο Μπερμπάτοφ είναι αυτός που συνήθως φεύγει πιο πίσω. Δεν παλιγάρι μου, είναι μέσα στην περιοχή. Δεν κοιτάς σήμερα τι έκανε ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάνω. Ψάχνει να βρει τρύπες αλλά Αθανασιάδη. Δεν μπορεί να πάει μια μπάλα σωστά, δεν το κοιτάς. Είδες δηλαδή 90 λεπτά σήμερα τον ΠΑΟΚ να βάλει την μπάλα ορθόδοξα μέσα στην περιοχή. Ένα σούτ έκανε στον πρώτο ημίχρονο, κάτσε τα 50 μέτρα. Κάνετε λάθος, είναι διαφορετικό στυλ από τον Κλάους ο Μπερμπάτοφ. Κάνετε λάθος. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Τούντορ ρισκάρει από την αρχή σε κάθε μάτς. Τι είπε, ρισκάρει από την αρχή. Από την αρχή σε κάθε μάτσο τούτο. Α, ναι, ναι. Είναι όπως είπα ο Ραπ πριν λίγο, δεν είναι ένα 3-5 ή ένα 3-4-3 έτσι που το χαρακτηρίζει. Μπασταρδό είναι. Είναι ακριβώς. Έχει τον Μπέλκα σαν οχταροδεκάρι, τον Μάξ σε ένα ρόλο. Free ρόλο. Free ρόλο. Ναι, ελεύθερο. Πιο ελεύθερο, μεγάλη κίνηση. Από όπου πηγαίνει η μπάλα, αυτός πάει αντίθετα να χωθεί. Πάει αντίθετα να χωθεί στην τρύπα. Ναι. Ωραία κίνηση κάνει, ωραία το κάνει. Ναι, ο Ροντρίγκες που του βγήκε από σπόντα γιατί ο Λέοβατς τραυματίστηκε, παίρνει πάρα πολύ καλά ένα ρόλο αριστερό εξτρέμ, όχι αριστερό back half. Αριστερό εξτρέμ γιατί τον είδε πολλές φορές να γυρίζει σαν back το μαύρο. Όχι, δεν γυρνάει πολύ γιατί κάλυπτε ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας παίζει δύο ρόλους. Του τρίτου στόπερ και του αριστερού back. Έτσι. Και είναι δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ ο καλύτερος. Ο καλύτερος θα δώσει και μια πάσα. Γιατί ο Κώστα και ο Βιτόρ ήταν αγάρια. Σήμερα ό,τι βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ, μέχρι στιγμής πόσους βαθμούς έχει, 10. Έχει, ναι. Τους δίνει άμυνα. Όχι. Στον ΠΑΟΚ. Όχι, τους δίνει επίθεση. Τα λάθη του ΠΑΟΚ είναι ατομικά, δεν είναι τακτικά. Γιατί αν παρατηρήσετε τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον Ατρόμητο, οι φάσεις που τρώει ο ΠΑΟΚ είναι μηδαμινές. Τα λάθη που τα τρώει είναι από ατομικά λάθη. Από ατομικά λάθη. Αυτά δεν μπορείς να τα κατηγορήσεις στο Τούντορ. Αυτά πρέπει να κατηγορήσεις τους παίκτες οι οποίοι τα κάνουν. Θες να πεις ότι... Ομάδα, να σου κάνω μια ερώτηση. Θες να πεις ότι στα Γιάννενα... Ατομικά λάθη. Του όρισε το λάθος. Το ένα το λάθος του όρισε. Τα άλλα δύο ήταν ατομικά λάθη. Τακτικά ο ΠΑΟΚ. Μετά το 1-0. Μετά το 1-0. Τακτικά ο ΠΑΟΚ. Τα γκολ τα έβαγε από λάθη. Το δεύτερο γκολ το τρώει από ατομικό λάθος. Θύμισε μου ποια άλλα γκολ έχει φάει. Το δεύτερο γκολ το έφαγε από αυτό γκολ του Σαμπό και το τρίτο γκολ ήταν στο τέλος. Οπότε... Και με την ΑΕΚ από λάθος ήταν. Κάνει το λάθος το φάουλ εκεί. Είναι, το λάθος είναι. Ας κάνω μια ερώτηση για 17 ναι. Του Μακ, του Μακ. Μισό λεπτό να το αναλύσουμε. Κάνει το φάουλ. Όταν αυτή την άμυνα την παίζει ζώνη και τρώει γκολ από τον Αραβίδη. Δεν είναι τακτικό λάθος που δεν παίζει man to man την άμυνα στα στιμένα χτυπήματα. Αυτό. Είναι... Το χάνει ο Κώστα. Κοίτα, αυτό είναι επιλογή του προπονητή, Ιρά. Το χάνει ο Κώστα, αλλά στα ποδητήρια του είπε ο Τούντορ, Κώστα, εσύ τάξει τον Αραβιδί. Όχι. Του είχε και η ζωνούλα. Λέει εντάξει, πηδάμε. Δεν είναι έτσι όμως. Το ζώνη και man to man είναι μια επιλογή του προπονητή. Με τρία τα γάρια ψηλά, πώς θα παίξει ζώνη. Τι θα πει είναι επιλογή του προπονητή. Είναι επιλογή του προπονητή. Σήμερα το ότι δεν είχες στον αέρα πρόβλημα ήταν λόγω σωματότυπου του αντιπάλου. Συμφωνώ. Ναι. Είχες όμως μεγάλο πρόβλημα στο 1-1, στο box-to-box χαμηλά. Αυτό ναι, είναι λόγω της αριθμίας. Η τραγωδία σου είναι ότι
Ο Τσιόλης πήγε τρίτο στόπερ και μπήκε ο Σάμπο. Ψάχανε στο παιχνίδι από το Σάμπο χαμηλά. Α, μπράβο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν μισό λεπτό να ολοκληρώσει και μου κάνει. Ναι. Στο στόπερ που έκανε, εκεί πέρα που πήρε το ρίσκο μετά το 1-1, ναι. Έβαλε ένα χαφ στο κέντρο. Έκανε το ρίσκο του, το στήριξε. Άσχετα που εγώ διαφωνώ με το ρίσκο του. Ναι. Εγώ διαφωνώ προσωπικά. Δεν έπρεπε να ρισκάρει. Άσχετα που του βγήκε στο τέλος. Το ρίσκο του όμως το στηρίζει. Εμένα μου αρέσει που στο ρίσκο του το παίρνει ορθολογικά. Δεν το παίρνει ούτε με γιόμες, ούτε με καμινάδες, ούτε με τίποτα. Τα παίρνει... γκολ τα βάλε στον αέρα. Ναι, δεν διαφωνώ ότι τα βάλε στον αέρα. Αλλά δεν πηγαίνει με το ανορθολογικό. Κατάλαβες τι εννοώ. Το πώς βγάζει τις φάσεις, παρόλο που τα κόλπη βγήκαν έτσι, δεν πάει ανορθολογικά. Ναι, δεν πάει σε γιώμα και τα... Ναι. Έχει σχέδιο. Ναι. Αλλά όχι ότι βγάζει το άνετο γκολ. Ποιος είναι καλύτερος προπονητής? Έτσι. Ιγκόρ Τούντορ ή Μάνουελ Πελεγκρίνι? Εγώ τον Πελεγκρίνι δεν τον έχω σε εκτίμηση. Ιγκόρ Τούντορ. Ναι, είναι πάρα πολύ... Είναι καλός προπονητής. Αφού χάνεις μέσα στο σπίτι σου από αυτή τη Γιουβέντους που την έχει κατουρίσει φέτος όλη η Ιταλία, σήκω φύγε για πάντα, ρε φίλε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα θεματάκι. Ποιοι παίρνουν λεφτά, ρε φίλε? Διώξαμε τα χαφ μας. Καληνύχτα, παιδιά. Να είσαι καλά. Επόμενη, ναι. Τουτσιόλι φέρε μου, φίλε. Τουτσιόλι φέρε μου. Μινέρβα, φανελάκι, ιδρωμένο από τα χωράφια στην καρδίτσα που έκανε τα χωράφια μικρός. Τουτσιόλι όχι. Τουτσιόλι φέρε μου, τουτσιόλι όχι. Πάμε, ναι. Ναι. Πώς? Καλησπέρα. Ο στη ΣΑΕΚ δεν είναι και όση ώρα περίμενα για να πάρω τηλέφωνο βλέποντας την εκπομπή σας. Δεν ακούγεται. Φωνάζει λίγο, γιατί μου τάζει λίγο από το... Ανέβασε την ντεσιμπέλ. Ναι. Όση ώρα περνάει η εκπομπή σας, βλέπω τα τρέλια που περνάνε από κάτω μηνύματα. Από κάτω, ναι. Ναι. Και είδα ένα μήνυμα ότι για την Βέρεια προερχόταν για το αυριανό παιχνίδι. Βέρεια από Βέρεια. Ότι κάνουν όνειρο, όχι για τους Βεριώτες, που κάνουν όνειρο για τα αυριανό μας για νίκη. Θέλω να τους κάνω μια υπενθύμηση. Όχι ρε φίλε, παροξίδηση κάνουν όνειρο. Οι Βεριώτες δεν είπαν τίποτα. Λοιπόν, την τελευταία της χρονιάς στην Αλφα Εθνική πριν από 3 χρόνια, σεζόν 12-13, που ήταν η χειρότερη της χρονιά, σε όλο το πρωτάθλημα έκανε μόνο μία νίκη εκτός έδρας. 4-0 τη Βέρεια. Και αυτή είναι στη Βέρεια 0-4. 0-4. Αυτό σαν μια μικρή υπενθύμηση για το τι τους περιμένει αύριο τους Βεριώτες. Αυτό το λίγο ήθελα να πω. Εγώ διαφωνώ, φίλε. Γιατί διαφωνώ, αύριο είναι δύσκολο. Αύριο που θα δεις τον τότε το καινούργιο το 04, τότε θα πιστέψεις. Εγώ διαφωνώ. Πέτρεψε μου, διαφωνώ. Ναι, αλλά τώρα έχουν Γεωργιάδη του Χαραλάμπου. Εγώ διαφωνώ. Έγινε, να διαφωνείτε όλοι. Έχουν απτούν από τη μια μεριά, έχουν. Να πούμε λίγο κάτι που πω. Διαφωνώ. Κυριακή είναι μια πολύ δυνατή αγωνιστική. Με πολύ καλά μάτς. Έχουμε ΑΕΚ Ατρόμητο, Ξάνθη Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό και Γιάννενα Ηράκλειο. Αυτά είναι. Έχει αύριο δυνατή αγωνιστική. Και αν περάσει η ΑΕΚ θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Διαφωνώ εγώ με το αυριανό το παιχνίδι. Πώς? Εάν νικήσει η ΑΕΚ, που θεωρώ ότι δεν θα νικήσει, θα περάσει δύσκολα. Παίζουμε συνεταιρικά όταν βγει over. Μια... Το πιο πιθανό είναι να βγει. Πού θα το παίξουμε όμως? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Και κάτι άλλο. Για την, για την Κυριακή. Ναι. Ολυμπιακός, να πω λίγο για Ολυμπιακό, γιατί και εδώ έχω δεκτικές ερωτήσεις. Είναι ακριβώς όπως ήταν ο ΠΑΟΚ πέρσι. Αλλά η διαφορά είναι ότι έχει και δεύτερη εντεκάδα και έτσι δεν κινδυνεύει να κλατάρει. Παίζει πάρα πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα σε σχέση με τους άλλους. Ναι. Αν πάει να παίξει box to box την Τούμπα, από υπεροψία θα χάσει βαθμούς. Αν περιμένει, μπορεί να διακοπεί και το μάτς. Για 0-3 και να αρχίσουν να πετάνε οι άλλοι πέτρες και κοτρόνια στην Τούμπα. Για ποιον μιλάς? Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αν περιμένει, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Γιατί αν μας βγει όπως μας βγει και σήμερα ο Ατρόμητος χαμηλά και γρήγορα να παίξει την κόντρα, έχει δεν extreme. Έχουμε καμία τύχη. Έχει γιατί έχει πολύ ποιοτική ομάδα. Έχει εξτρεμ, αλλά. Εκτός αν μιλήσει φυσικά, θα μιλήσει φυσικά και η Τούμπα και το πάθος. Αλλά. Θα παίξει με. Κάτσε. Ερώτηση. Θα παίξει ο μεγάλος Ολυμπιακός με φουρτούνι, δύο εξτρεμ και φορ, όποιος θέλει. Ή θα έρθει με τρία χαφιασμένος. Όχι, θα φοβηθεί το Ροντρίγκης. Βέβαια θα το φοβηθεί. Και το Σαμπό. Βεβαίως. Και το Ζαΐρο. Βεβαίως θα τους φοβηθεί. Εγώ και τον Μπέλκα. Αν παίξει με τρία, τρέμει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι σίγουρο ότι τρέμει ο Ολυμπιακός. Ίδρωσε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό και πήρε διαφορά ασφαλείας. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο ότι τρέμει. Αν παίξει με τρία χαφ και πίσω,
αν βγει στην κόντρα χαμηλά, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ μας βγήκε στην κόντρα η ΑΕΚ, μας έκανε γκολ. Δηλαδή, χωρίς φορτούνι. Βγήκε ο Ατρόμητος, μας έκανε γκολ. Δεν μας κάνει ο Ολυμπιακός. Χωρίς φορτούνι να βγει. Ναι. Ναι. Αν πάει χωρίς να παίξει box to box, ότι ήρθα για να σε ξεσκίσω επειδή είμαι Ολυμπιακός και φέτος κάνω και δέρνω. Γιατί να μην σε ξεσκίσει. Δεν θα μπορέσει να με ξεσκίσει. Άρα είσαι καλύτερο. Υπάρχει πρόβλημα. Τα κεντρικά back του Ολυμπιακού για μένα είναι αυτή τη στιγμή που παίζουν από τα χειρότερα του πρωταθλήματος. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα κεντρικά back. Ναι. Και αν ο Μπερμπάτοφ είναι εκεί, ο Μπερμπάτοφ στο box to box θα τους δει, θα τους κάνει. Μποτία Σιώβα. Μποτία Σιώβα με Μπερμπάτοφ Κλάους. Αν όμως περιμένει ο Ολυμπιακός να τρία κάρτα. Ναι. Αν περιμένει ο Ολυμπιακός και βγει στην κόντρα, είναι πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα δυσάρεστο θέμα. Δεν έχει center for. Ναι. Ο Πάοκ στην Τούμπα με center for που αρχίζουν και παίρνουν, έχει το πλεονέκτημα. Σωστό. Πάμε, ναι. Θα τον πάρει τον Ολυμπιακό Πάοκ. Μακάρι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, φέτος ο Παναθηναϊκός δεν είναι καμιά σχέση η χρονιά αυτή με την περσινή και την προπερσινή. Γιατί είναι διαφορετική χρονιά. Γιατί είναι διαφορετική. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Άστον τώρα, αυτό είναι τραλαλά τραλαλό. Η ομάδα αποκλείστηκε από την Ευρώπη και δεν έχει οικονομική δυνατότητα για μεταγραφές. Αν αποκλείεται να πάει στην Ευρώπη, είναι καλύτερα, θα είμαστε εκεί. Εσύ υπάρχει πρόβλημα αυτό που σου είπε ο Μάριος. Ναι. Υπάρχει δούνο του στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι οι ίδιοι παίκτες. Δεν μπορεί να κάνει εύκολα μεταγραφές. Ναι. Δεν έχει έσοδα η ομάδα. Άρα είμαστε δεύτεροι εδώ, εμείς. Αυτό είναι σίγουρο. Τελείωσε. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλά, Ραπτοπούλε. Έλα, φίλε. Παοξή, είμαι από το κλειδί Μαθία εκεί, Χωριανό με τον Μένιο. Από το κλειδί Μαθία. Κλειδί Μαθία, ναι. Αυτό είναι από τη Χαλάστρα. Αυτό είναι από τη Χαλάστρα. Εκεί Χαλάστρα κοντά είμαι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάτι σχόλια για τον Πάοκ. Πρώτα απ' όλα, ο Κλάους πιστεύω ότι ζηλεύει τον Μπερμπάτοφ. Δεν το παρατήρησε κανείς αυτό τώρα. Να το ξέρετε αυτό, είναι σίγουρο. Επίσης, έκανε σκολοτούμπα για τον Πέλκα, γιατί σ' άκουγα στο ράδιο που έλεγε ότι ο Πέλκας είναι σε ανωδική περίοδο και τέτοια. Να απογοητεύει δύο μάτς. Άκου να δεις, εγώ βλέποντας τον Πέλκα, περιμένω να δω την μπουκα του, την τρίπλα του, το σουτ του, την πάσα του. Ωραία. Σίγουρα, εντάξει. Από αλλά αυτά ακόμα, τι βλέπω. Εντάξει, ένα κακό μάτι έκανε, μωρέ, σίγουρα. Από αυτά άρα βλέπω. Μάτι ήταν καλός. Τα στοιχεία του ποια είναι. Και στο άλλο δεν είναι. Άκουμε. Στο προηγούμενο. Μπορεί να παίξει 10 μάτς ο Πέλκας και να μην παίξει καλά 10 μάτς, αλλά να έχει στοιχεία τα οποία να μου δείξει ότι αργότερα μπορεί να παίξει. Ξέρεις πώς θα κόλλω να βάλει ο Μπερμπάτοφ από ασίς του Πέλκα. Και περιμένω λίγο να μου τεκμηριώσεις τη ζήλια του Αθανασιάδη. Μετά. Ναι, την αντιλαμβάνεσαι, πώς το εισέβαξες αυτό. Ένα-ένα. Ο Πέλκας λοιπόν μου δείχνει ότι έχει στοιχεία στο μεγάλο το χώρο, ανοιχτός ο αντίπαλος, να παίξει το 1-2, να μπει και να κάνει. Αλλά και τον γκολ. Τον βλέπω στην κλειστή την άμυνα ότι έχει μόνο μια κάθετη πάσα. Στα τελευταία μάτς. Δεν έχει τρίπλα με σουτ. Εντάξει, αυτό ποιος άλλος παίκτης από τον ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Πώς? Από τον ΠΑΟΚ, ποιος μπορεί να το κάνει. Ποιος μπορεί να το κάνει άλλος. Από εδώ να καταλάβεις την μπάλα παίζει ο ΠΑΟΚ. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος. Θέλω να δω το Ζάιρο σε 3-5-2. Ο Ζάιρο είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Είναι για να παίζει στα εξτρέμ. Δεν είναι για. Είναι να παίζει στα εξτρέμ. Ο Πέλκας δηλαδή δεν είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Ο Πέλκας είναι και αυτός ταχυδυναμικός, αλλά έχει άλλα στοιχεία. Είναι πιο. Τα στοιχεία του Πέλκα. Άλλα να δώσει την πάσα. Άκουμε. Να φύγει στον κενό χώρο. Φοβερή κάθετη πάσα. Και δυο κάθετη πάσα. Ναι. Πολύ καλό πασέρ στο κλειστό το χώρο. Αυτό. Πέλκα, να φύγει, ας αφήσουμε. Από το εκεί Πέλκα. Και πέρα. Μετά είναι δυνατό να μην βάζουμε μαλακά. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Το δεκάρι σου πρέπει να έχει σούτα από μέση απόσταση. Δεν έχει. Σίγουρα. Σαν κορίτσι σουτάρει. Λοιπόν. Κεφάλι λόγω ύψους δεν έχουμε απέτηση. Διείσδυση. Δηλαδή έχει πάει σε 35 ένα μένα και έχασε τα 33. Διείσδυση. Δεν έχει αυτοπεποίθηση ακόμα. Δεν έχει. Άντε πάλι ο ένας δεν έχει αυτοπεποίθηση. Ο άλλος δεν έχει ψυχολογία. Ο άλλος έχει ξέρω εγώ τι. Φαντάζομαι να τα αποκτήσουν κιόλας εδώ γίνει. Εντάξει, θέλει χρόνο ακόμα. Πιτσιρικά είναι μωρέ. Τέλος πάντων, άκου λίγο. Ποιος θα ανέβει, ρωτάει ο Κώστας. Καβάλα ή δόξα, ρωτάει, ποιος ανέβει. Είναι δυνατό να βάλει τον Κώστα. Ο Κώστα δεν μπορεί καθόλου, παιδιά, να ξέρει. Είναι μια καλή ερώτηση. Και εγώ την έχω κάνει, φίλε, ούκο λίγο. Περιμένω λίγο αυτό με τη ζήλια του Κλάους με τον Μπερμπάτοφ. Το εισπράττει στην. Πώς το. Μπορεί να το τεκμηριώσει λίγο. Ασλαμάνωση που ένα λάθος που κάνει. Που κάνω. Ναι, ναι. Εγώ τώρα άλλο σε ρωτάω. Σε ρωτάει, ρε, τελείωνε λίγο. Είπε κάτι. Ζηλεύει ο Κλάους τον. Αυτό πώς το εισπράττει έτσι στην ατμόσφαιρα, πώς. Γεια, δεν θα άκουσα άλλη μία. Επόμενη γραμμή.
Είναι αργός ο Μπούστης. Πάντα εκεί ρωτάει ο φίλος. Ποιος θα ανέβει φέτος στην Καβάλα ή τόσα δράμα. Σήμερα πήγα στο χωριό, είδα καμπανιακός Χρυσούπολη. Πώς ήρθε. Διπλό η Χρυσούπολη μες στη Χαλάστρα. 0-1. Δεν ξεκίνησε καλά ο καμπανιακός. Αλλά... Έχει ωραία ομάδα η Χρυσούπολη. Αλλά με το, υλικό, με το υλικό που έχω δει πέρσι στη Γάμα Εθνική, την έχω παρακολουθήσει καλά. Και φέτος με αυτά που ακούω από μεταγραφές. Όποιος τρώει κάτω από 4 από τον Άρη φέτος θα είναι επιτυχία. Σήμερα παίξατε με την Νεοκεσάρη, 1-0 φέρατε. Φιλικό. Είπα στο πρωτάθλημα. Α, στο πρωτάθλημα. Και λέω ρε φίλε, με αφήνει. Πόσους βαθμούς έχετε τώρα εσείς? Από τώρα πόσους βαθμούς έχετε? Από τώρα πόσους βαθμούς έχετε, πες μου. Πλανιάρα. Πόσους βαθμούς έχετε? Δεν με απαντάει. Πόσους βαθμούς έχετε, ρε. Πλανιάρα. Η Καβάλα και η Δόξα κέρδισαν. Είναι πρώτες σας. Εγώ απάντησα στο παιδί επειδή ξέρω το υλικό και επειδή ξέρω την κατηγορία. Μάλιστα. Και έπεισανε. Το είναι σίγουρο ότι την ξέρει την κατηγορία. Λοιπόν, όποιο τρώει κάτω από μέσα φέτος από τον Άρη. Ο Άρης ουσιαστικά έχει κάνει ομάδα φέτος Football League. Β' Εθνική. Ναι. Κόσμος, πάμε. Μην πιάνω την κουβέντα. Ναι. Με αυτή την ομάδα. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ραπτόπουλε, φίλε, ακούγεται ότι εσύ συμπαθεί πολύ την ομάδα του Άρη. Είναι αλήθεια. Εγώ συμπαθώ πολύ την ομάδα του Άρη. Ναι. Από πού ακούγεται? Ακούγεται γενικά εδώ γύρω. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Εγώ δόξα είμαι, ρε φίλε. Δόξα. Τι πιστεύεις φέτος θα γίνει, θα ανέβει ο Άρης? Είσαι από τη Δράμα. Αν θέλει, φίλε, ο Άρης να ανέβει με αυτή την ομάδα, θα ανέβει με 25 βαθμούς διαφορά. Πέρσι δεν ήθελε να ανέβει. Μόνο αν δεν θέλει ο Άρης να ανέβει. Και εσύ τόσο σίγουρος είσαι. Πέρσι δεν ήθελε να ανέβει. Γιατί φίλε, δεν ήθελε να ανέβει? Είναι τεράστια εκεί μεταγραφή. Είσαι μέσα από τη Δράμα. Ναι, μέσα είμαι. Γιατί? Ναι, γιατί ξέρω, οι φοιτίες γύρω στα χωριά. Γιατί εγώ είμαι από τη Βροντού γι' αυτό. Αυτός είναι από τη Βροντού. Βροντού μακριά. Ναι. Εντάξει, ο καπνός εκεί, εντάξει, στη Δράμα. Μια χαρά. Κοίταξε, είναι κρίμα για σένα, γιατί φέτος έμαθα ότι έκανατε καλή δουλειά και εσείς και οι Καβαλιώτες, που σας ξέμεινε ο Άρης στη Γάμα Εθνική και χάσατε την άνοδο. Θα γίνει ωραίο ποτάδρυμα. Αν τον ανεβάζαμε, θα έχεις πιθανότητα να ανέβεις εσύ. Αλλά τώρα ο πρώτος όμιλος τελείωσε. Ενώ ας πούμε, αν ήσουν ατυχερός και ήταν σαν τον Όφη, να, που σήμερα έφαγε δύο γκόλα τον Εθνικό και δεν πάει να ανέβει. Πέρσι. Γιατί ο Άρης είναι ο Άρης. Κάτσε, βρε. Σταμάτα, βρε. Μην με αφήνει. Όφη είναι Όφη και είδε τι ήταν από την επαρχία, δεν θα ανέβαινε, φιλά. Πέρσι η Δράμα με τις Σέρες καλά ήταν. Τώρα ο Άρης μπορεί να πακεί. Ένα καλάρο παιχνίδι ήταν. Με βλέπει. Τα πεντακάλαρο παιχνίδι. Φέτο θα έχει ο Άρης. Τι παγλάμα. Θα έχει ο Άρης. Τράβο πάρει και ένα μεροκάματο. Γιατί σε βλέπω. Σε βλέπω βαρύ. Φίλε, πρέπει να έχει μείνει στην φωτογραφία. Πώ. Έχει χαρτζιλίκι φέτο, λέω. Ο Άρη. Δίνει χαρτζιλίκι. Δίνει χαρτζιλίκι, λέω ο Άρη. Άντε βρε, σα είχα η φυσαρμόνικα ο Πανόπουλο από την Ξάνθη εκεί πέρα. Τα γάρια. Παίξτε με το φάτ. Μεγάλη δόξα δράμα τώρα παλεύετε εκεί πέρα. 15 χρόνια να πούμε, πιάνετε με το χέρι του τυρί και σκουπίζετε τα μαλλιά σα. Άσε ρε τώρα. Άιντε τώρα. Δηλαδή χίλια χρόνια πίσω τώρα. Άιντε. Γουστάρο ρε. Σε φάτσες δραμινή να πει κι άλλος που πήρε τηλέφωνο. Έχει γίνει μόνος του τώρα ρόμπα ξεκούμπωσε. Ναι, ναι, καλά. Μόνος του έλεγε κάποτε για τη μεγάλη δόξα δράμας. Παλιά. Θα βρω την εκπομπή και θα του τη δώσω. Έτσι να τη δει. Παλιά! Ναι, ναι. Παλιά, παλιά. Προπέρσι να. Με νεοτάκι Λουκανίδη και μπράβο. Η μεγάλη δόξα δράμας που έχει βγάλει τον Τάκη Λουκανίδη. Που τον Πανάσα του, τον Χαλαμπίδη. Την εκθίαζε τη δόξα δράμας. Μισό λεπτό. Σε 100 χρόνια η δόξα δράμας έχει βγάλει πάνω από 25 παίκτες. Είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρομάνα στη Βόρεια Ελλάδα. Άσε ρε. Ό,τι θέλει πριν. Τα ποδοσφαιρομάνα. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρομάνα. Πώς έβγαλε, ρε. Ένα Λουκανίδη έβγαλε. Ένα Γρηγόρη Χαραλαμπίδη έβγαλε, σέντερφόρ και το Αγγούρι 95. Χατζηλευθερίου. Ένα Χατζηλευθερίου. Η Φαντίδη σου έβγαλε. Η Φαντίδη έβγαλε 15. Τα τελευταία χρόνια να σου πω ποιο είναι. 15. Στα χωριά. Δεν είναι η μεγαλύτερη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μεγαλύτερη ποδοσφαιρομάνα στην Ελλάδα. Δεν μου λε ο Παχατουρίδη από πού είναι. Ο Φετβατζίδη από πού είναι. Ποιο τα ξέρει αυτά. Ο Φετβατζίδη. Ναι, από πού είναι. Τι είναι ο Φετβατζίδη. Από πού είναι, ξέρει. Το Φετβατζίδη. Αλλά. Να σου πω για το Φετβατζίδη. Έχει δει σκυλάκι τα λουκάνικα, πώ περπατάνε. Κλάνουν και σηκώνεται σκόνη από κάτω. Ποιο Φετβατζίδη. Άσε ρε, ποιο βέβαια. Ο Παχατουρίδη. Ναι, ο Θόδωρο ο Παχατουρίδη. Τι είπα, Παχατουρίδη. Εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή ο Φετβατζίδη που παίζει ακόμα. Ναι. Αυτή είναι. Λίγο είναι ο Φετβατζίδη. Ο Φετβατζίδη. Ναι. Τι είναι αυτά, Φετβατζίδη. Τι είναι αυτά. Στα Εμμυράτα. Κλάνουν και σκόνη. Έχει δει τα σκυλάκια τα λουκάνικα. Τι
Σε καμπιού μοιάζει. Εστεριά του να δώσει καμία χρονιά. Φεύγει. Αε, φεύγει βαζί. Από το 80 και. Δεν σκοράρει, δεν σκοράρει ούτε σε δίτερμα να πούμε φιλικό. Μεταξύ να πούμε κολεγίων. Άστα καλά. Τρελή την πήγε μου στον πάγο. Λοιπόν, για να παλαιομοδίτη την πάλα. Από την Αλφα Εθνική μια φορά πήγε τελικό κυπέλο. Εδώ ξαδρά μα πήγε τρει. Από το 80. Πόσε πήγε? Τρει. Μεγάλη δουλειά. Ο Πανόπουλο πήγε μία. Ναι, και τι. Που είπε, σα πήρε τα σούβρακα ο Πανόπουλο. Όχι, ακούω για τη μεγάλη δοξαδρά μα. Είναι μια μεγάλη παραδοσιακή επαρχιακή ομάδα. Επαρχιακή ομάδα. Όχι μια επαρχιακή. Μια μεγάλη ποδοσφαιρική επαρχιακή ομάδα. Η οποία είναι πρώτη ποδοσφαιρομάδα. Για χάρη τη, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής έφυγε στο ημίχρονο το τελικό. Φωνάξανε Βούλγαροι. Έβγαινε 8η, 10η, 11η, 12η, 13η, 1η, 12η, 15η. Έασε μα καημένα τώρα. Η Λάρισα πήρε πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη τώρα. Άχισε με τη δόξα δράμα. Κάναμε σύγκριση. Εμεί κάναμε σύγκριση. Συγκρίνει τώρα τη δόξα δράμα. Ξάδι με τη Λάρισα. Ποιο είπε για Λάρισα, ποιο είπε. Δεν μου λε. Για Λάρισα, ποιο είπε. Για Λάρισα. Δηλαδή, Ξάδι, δηλαδή πόσα χρόνια λιγότερα παίζει στην Αλφα Εθνική. Όσα και να παίζει Ξάδι. Τρει φορέ τελικό δεν θα πάει. Έφυξε Ευρώπη δράμα. Πώ. Πότε. Όταν πει... Πότε έπαιξε με Ευρώπη. Πότε ξέρετε τα γαρά έπαιξε. Τα γαρά. Τα γαρά. Κόσμος, ναι. Η Χαλάστρα από το 80 και μετά έβγαλε περισσότερους παίκτες από τη Δράμα. Καλά. Η Χαλάστρα στην Αλφα Εθνική. Στο βέβαια. Έλα, Βίλε. Η Δράμα μας τρελάει. Μεγάλο Νασιόπουλο, ε. Ποιο σερομπάρελε. Εντάξει. Ένα μεγάλο Λουκανίδι έβγαλε. Μεγάλο. Ναι. Ε, τι. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Παλικάρια, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ο Οξής Κορβελιώτης τι λέει? Καλώς το. Καλώς το. Λοιπόν, σας γουστάρω όλους και τους τέσσερις εκεί πέρα, πέντε πόσοι είστε. Τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με το παιχνίδι που έγινε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν σας είδα, τώρα ξεκίνησα να βλέπω την εκπομπή σας. Τώρα είμαστε έχει κάνα μισά ώρα πριν το τέλος. Εντάξει, τώρα έτυχε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το είδα το ματσάκι από την αρχή. Μου κίνησε το ενδιαφέρον τις αλλαγές που έκανε ο Τούντορ. Αλλά ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Και δεύτερον είναι να θέσω ένα ερώτημα σε εσάς, το ότι αν σε περίπτωση δεν είμαι ούτε γελόσκυλο ούτε τίποτα, παοξής 30 χρονών είμαι, έχω δει και με τον Άγγελο μπάλα, όπως και στην αρχή του πρωταθλήματος είδα καλή μπάλα από τον Άγγελο. Σας θέτω ένα ερώτημα. Αν υπήρχε αυτό το υγιές κλίμα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει με τον Άρνεσεν, με τον μεγαλομέτωχο να τα στάζει και, αν υπήρχε αυτό το κλίμα και φέτος, αν ήταν ο Άγγελος, τι μπάλα θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ? Μετά αν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και, πρώτα, γιατί, και γιατί να έπαιζε μπάλα φέτος, δηλαδή, έχει πιο τεχνίτες παίχτες, έχει Περέιρα φέτος. Καταρχήν έχει υλικό. Έχει ράτς. Καταρχήν έχει υλικό. Πώς το έχει το υλικό? Υλικό άμα είχες κάνει καμιά τούρτα. Πέρυσι ρε φίλε δεν είχες υλικό. Πέρυσι δεν είχες υλικό. Πήγε στον Ολυμπιακό να το κερδίσει καθαρά. Υλικό, κοίταξε. Υλικό, ακούω τώρα φέτος. Φωνάζει ο Τζόρνταν εδώ. Και πάλι θα το κερδίσει καθαρά. Εντάξει, μακάρι. Όπα, μεγάλη ένσταση γι' αυτό. Άλλο. Υλικό δεν είχε, δεν έχει, έχει πιο πολλούς παίκτες. Δεν έχει πεκταράδες, έχει πιο πολλούς. Πιο γεμάτο ρόστερ. Ναι, πιο γεμάτο ρόστερ. Αυτό ακριβώς λέω, ρε παλικάρι, αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Έτσι είναι. Όπως το θέτω, καταλαβαίνετε το ερώτημά μου, δηλαδή. Σας λέω ότι την μπάλα εγώ που είδαμε τον Άγγελο του πρωταθλήματος έπαιζε σωστό ποδόσφαιρο, αλλά τους ξεμπούκωσε. Καταρχήν, ο Άγγελος φέτος, αν ήταν, δεν θα είχε πάρει αυτούς τους παίκτες. Δεν του ταιριάζει του Αναστασιάδη να μην έχει δύο ακραία μπακ να ανεβαίνουν και να φορτώνουν. Καλά, καλά. Δεν θα είχε φύγει ο Ράτς. Ο Ράτς θα ήταν ακόμα στον ΠΑΟ. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Και γι' αυτό μου στέλνει το μήνυμα, η ΑΕΚ μας έβγαινε ουσιαστικά στην κόντρα, αλλά απλά δεν έκανε γκολ. Αυτό. Πέρυσι όμως είχαμε γκολ από την αρχή του πρωταθλήματος. Ποια ΑΕΚ σε έβγαλε κόντρα, ρε. Πότε σε έβγαλε? Η ΑΕΚ με έβγαλε στην κόντρα. Πότε, όταν ισοφάρισα. Πότε? Όταν ισοφάρισα. Ναι. Όταν κάθισα πίσω. Και ουσιαστικά είχα ακόμα την κατοχή και κουράστηκα. Και στο 0-1 που βγαίνει ο Ραβίδης, απλά ακριβώς. Κάνει ένα χωριάτικο κοντρόλ. Έτσι. Και του βγει μπάλα κάτω στην κάτω τούμπα. Όποτε κουράστηκα τα μια τελική δεν είχε 90 λεπτά, ρε, με τρελάνετε τώρα, ρε. Μια επίθεση διπλή. Στην κόντρα βγήκε όμως, δεν σου λέει. Άλλο λέει, μιλάει, κάτω, περίμενε λίγο, ρε. Δεν μου λες, φίλε, ο Άγγελος με τον Άρνεσεν, σε τι γλώσσα θα μιλούσαν? Λίγο δύσκολο το θέμα αυτό, αλλά. Πιστεύω κάπου θα τα βρίσκανε. Δεν μου λέει, όπως με τον Κροάτι κάπου θα βρίσκανε. Φαντάζεσαι τον Μπερμπατόφ στο Καΐκι να πηγαίνει στο Άγιον Όρος
να προσκυνήσει τον Πάτερ Παπαρούμ. Ούτε για αστείο. Τρελάθηκε. Λοιπόν, άλλο θέμα. Έχει άλλο. Προπονητή καλό τώρα ο Πάου, κάστο το λέω. Προπονητή έχει καλό. Το παιδί 37 χρονών ο προπονητής, ο Άγγελος έκανε τον κύκλο του. Εντάξει. Θέλει να παίξει αυτό το σύστημα, γι' αυτό άλλαξε το υλικό της ομάδας. Το ότι τον κάνανε πόλεμο οι Τζαβέλες, οι Βρίζες και οι Γιωργιάδες και αυτά, αυτό είναι γεγονός. Τι να κάνουμε τώρα, μην το πούμε. Τα λέγαμε τότε. Έτσι ακριβώς. Βγαίναμε και μας βγάζαν τρελούς. Πώς θα γίνει. Και ο προπονητής αυτός δείχνει ότι έχει ένα πλάνο αγωνιστικό. Εγώ να σε ρωτήσω. Σωστό αυτό που λέει. Από τις μεταγραφές που έκανε ο Άρνεσεν, από ποιον είσαι ευχαριστημένος, από τον Όλσεν? Από αυτό που αναφέρεις μόλις τώρα. Από το Σαμπό. Από ποιον είσαι ευχαριστημένος, πες μου. Αυτή τη στιγμή, από τα παιδιά που ήταν ήδη στον ΠΑΟΚ από πέρυσι. Από αυτά είμαι ευχαριστημένος. Κάτσε ρε παιδιά. Ο Κωνσταντινίδης και ο Πέλκας μέχρι προχθές που έλεγε «Βρε, κατά λάθος σας βγήκε». Άλλο τώρα. Είναι. Αυτά είναι επιλογή του Άρνεσεν, δεν είναι. Εκδιάζει τον Άρνεσεν. Ναι, επιλογή του δεν το είναι. Το πιο τίμιο live τα τελευταία 15 χρόνια στην πόλη. Το πιο τίμιο live. Δυόμιση ώρες χωρίς support. Δυόμιση ώρες. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά πού καταλήγουμε. Από αυτό που σας λέω γίνεται όλη η συζήτηση. Μέσω του Άρνεσεν αρχίζει και βγάζει παλικάρια δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση ο προπονητής. Άσχετα που υπάρχει αυτός εκείνη τη στιγμή, στη συγκεκριμένη στιγμή και τη συγκεκριμένη ώρα. Τέλος. Κοίταξε, σήμερα έγινε και από τους δύο προπονητές ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στη Σκακέρα. Δηλαδή, το γυρίζει και ο άλλος σε 3-5-2 ναι, γιατί του κάνει φοβερή αλλαγή. Του πετάει, ας πούμε, εκεί που είναι ο Μακ, του πετάει τον Ούμπιντες, ο οποίος δημιουργεί θέμα, κάνει τον γκολ. Βέβαια. Μετά. Βγάζει και ο άλλος τον Κλάους, βάζει το Ζάιρο. Κάνει το άλλο το ρισκαδόρικο, βάζει το Μακ πάλι δεξί μπακχαφ. Πετάει τον Μπερμπάντοφ σεντερφόρ μαζί με τον Κλάους για 6-7-8 λεπτά. Το βγάζει μετά. Αν δεν του τραυματιζόταν ο Βίτορας, μπορεί να μην γινόταν αυτή η αλλαγή του σεντερμπακ. Αριστερά ποιον έχει ο Ολυμπιακός. Έτσι ήτανε. Μπροστά ή πίσω. Και θα έχει πρόβλημα. Ποιον έχει αυτό με το Μακ, δεν μπακ. Ρε Κωστή, θα έβγαζε το ίδιο πράγμα, θα έκανε όπως έκανε και προχθές με την ΑΕΚ. Θα έβγαζε το Βίτορ είτε τραυματισμό, είτε όχι, και θα έβαζε το Μαλεζά. Πάντως. Στη θέση, ας πούμε. Ναι. Είναι στάνταρ πράγματα αυτά. Κοίταξε. Το Μαλεζά λένε κακώς τον έβαλε. Εγώ τα τελευταία 7 λεπτά δεν τα είδα. Αλλά γιατί είχε 3 σέντερ μπακ και το Τζιόλ, τι το θες τον πέμπτο. Σου λέει βάλε τον Κίτσου στα χαφ. Να κρατήσει την μπάλα. Με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ. Εκεί μπορεί να τον ελέγξει τον Τούντορ και τον βρίζαμε τώρα. Γινόταν το 2-2. Δεν τον βρίζουμε, δεν έγινε τον κόλ. Το ξεχάσαμε να πούμε. Αλλά με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, αυτό το 3-5-2 που έχει ο ΠΑΟΚ δύο παίκτες στα πλευρά και ο Ολυμπιακός θα έχει 4. Εκεί είναι το ένα θέμα μου. Και το άλλο θέμα μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα center force σε καλή μέρα. Και ο Ολυμπιακός δεν παίρνει τίποτα από τα center forward. Είναι και επίσης να δούμε τα center back πώς θα αντιδράσουν και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Έχουν προβλήματα. Λοιπόν, με το match με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα κριθεί όλη η φάση στα half. Αν ο ΠΑΟΚ. Όλη η φάση θα κριθεί, φίλε, στο πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού μπροστά στην 4. Ναι. Έλα ρε κλάμα τώρα, εντάξει, μιλάμε τώρα σοβαρά τώρα. Μην γιατί το... και εμείς σοβαρά αυτό. Σοβαρά μιλάω. Είναι πολύ σοβαρό και σοβαρά μιλάω. Είναι ομάδα μας, έτσι. Άκου να σε πω. Είναι και οι ομάδες οι οποίες διαφωνώ. Χαφάκια εξτρέμ τα οποία τρέχουν και από τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός και πέρα. Στα χαφ. Το θέμα είναι ότι πώς θα παιχτεί στον άξονα όλο το παιχνίδι. Αν μπορείς να βγάλεις τον Τζιόνι να πετάξει Σάμπο που δυστυχώς έχει έλλειψη και από Τσίμηρο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ μεγάλος παίκτης αυτός ο άνθρωπος, μαζί με τον Κάτσε να παίξει και Σάμπο, εκείνη τριάδα, ο οποίος δηλαδή ο Κάτσε να κάνει το είπα κάτι και δεν μ' άκουσες. Το παιχνίδι, δηλαδή το... Μία πορεία, Νίκο. Συγγνώμη, είπα κάτι και δεν μ' άκουσες. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει με δύο παίκτες στα πλευρά, Κωνσταντινίδη ή Κίτσου και Ροντρίγκες, και άλλοι θα παίζουν με 4. Με δύο μπακ που ανεβαίνουν και δύο εξτρέμ. Τουρμάς και διάλεξη των άλλων. Εκεί μη σε φάει ο Ολυμπιακός. Στις πτέρυγες. Ναι. Α, μπράβο. Τον Τζίμηρο. Τον έχει δει να αγωνίζεται. Πού ξέρεις ότι είναι καλός. Εκεί που έπαιζε να τον έχω δει να αγωνίζεται. Έστω 2-3 αγωνιστικές τον έχω δει. Αλλά στο πάγιο δεν τον έχω δει, ρε φίλε, δυστυχώς. Τι να πω, ήρθε το παλικάρι και σε κατέφτηκε. Α, στην παλιά του ομάδα, λες. Τον είδε. Ναι, βέβαια. Α, συγγνώμη. Αμά, με δύο βόμβες. Το εργοντήσιο, χάλασε το εργοντήσιο. Μάλιστα. Έλα ρε Χαϊβάνιδες, τι έγινε εδώ πέρα, κάμια βόμβα μας βάλανε τσιρ 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 τσιρ.
Πάνε σε διάλειμμα. Τέλος πάντων, παλικάρια. Τα λέμε, παλικάρια. Καλό βράδυ, πολύ καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Café στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Café στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Café βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Παρακαλώ! Είμαι Ανατολική Τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Είσαι σκηνοθέτης Χολιγουντιανός. Χολιγουντιανός. Ε, πώς τον βλέπεις? Μετά από αυτόν τον χάος. Τέσσερις τελευταίες για σήμερα. Η Bollywood. Ναι. Έλα. Ακούς. Πώς το πες? Έλα. Μ' ακούς? Ναι. Καλημέρα. Ακούμε. Καλημέρα. Επειδή τώρα άνοιξα το δέχτη και δεν άκουσα πριν αν σχολίασες κάτι για το μάτι σήμερα, το Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πεις ένα σχόλιο για το κοτσάρισμα Τούντορ. Γενικά και σήμερα και με την ΑΕΚ. Πώς σου φάνηκε? Εμένα μου φάνηκε πολύ ρυψοκίνδυνο
Για σήμερα μιλάς τώρα. Γενικά, γενικά είναι ρίψο κίνδυνο. Γενικά. Στο κομμάτι των, του Ροντρίγκες, γιατί πλάτη δεν έχει μπάκα, έχει τον Τζαβέλα που είναι στόπερ. Το άλλο είναι ότι παίρνει μεγάλο ρίσκο βάζοντας δύο, όταν χάνει και θέλει να γυρίσει το αποτέλεσμα, βάζει δύο παίχτες στην πλευρά που δεν είναι μπακ. Και εκεί καλή πέρα καλή. Δημιουργείται θέμα όταν ο άλλος ο προπονητής χτυπάει στις πλευρές και είναι έξυπνος με παίχτες γρήγορους, όπως έγινε σήμερα. Το ρίσκο όταν βγαίνει είναι εγωιτευτικό και λέμε του πιάσε το ρίσκο. Όταν δεν του πιάσει το ρίσκο θα αρχίσουμε να τον βρίζουμε. Άρα είναι... Ο άρα... Δημιούργης με το Βίτορ δεν έχει ρίσκο από δεξιά, για άμυνα λέω. Ο Βίτορ με τον... Ο Κωνσταντινίδης, λέω με τον Βίτορ δεν έχουν και να πεις που λέω. Κοίταξε, ο Βίτορ είναι στόπερ. Δεν μπορεί να καλύψει την πλευρά εκεί πέρα. Ναι, εγώ ξέρεις τι είδα σήμερα. Εγώ είδα να πάω μέχρι το 30, ο οποίος έβγαζε μάτια και μετά το 30 ήταν σκασμένος. Είδα ένα Πέλκα που μπορούσε να κρατήσει μπάλα, έκανε κινήσεις ανούσιες και για μένα, ας πούμε, ο Βίτορ σήμερα έπρεπε να τον βγάλει στο 50 με 60 και όχι τον Αναστασιάδη. Άκου. Σέντερ μπακ να κατεβάσουν την μπάλα στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν. Ο Τσιόλης το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κάποιες παλιές πλάγια και αν βγουν, αν δεν βγουν. Δεν έχει τις καλύτερες από τον Κατσουράνη. Εντάξει, άσε να λέει αυτός. Άρα ο ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτη να κατεβάσει την μπάλα από πίσω. Ο Πέλκας δεν είναι ηγέτης να έρθει να την πάρει, να μοιράσει, να την ξαναπάρει, να την ξαναδώσει, να ανεβάσει 20 πόντους, 20 μέτρα επάνω την ομάδα. Δεν είναι τέτοιος παίκτης. Ωραία. Σήμερα με την δεκάδα που κατέβασε ο Τούντορ, που ήταν ίδια σχεδόν με την ΑΕΚ. Ίδια ήταν. Εσύ ίδια τι ήταν. Θα κρατούσες σε δεκάδα για Ντόρτμουντ ή Μεγάβρο? Όχι ρε, η Ντόρτμουντ για αυτά είναι μάτς για τον ΠΑΟΚ τα οποία είναι... Δηλαδή παίζει ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Πέμπτη. Πας να φουλάρεις. Τι θα κάνεις, τι δεκάδα θα κατέβασες με Ντόρτμουντ και τι με Ολυμπιακό? Κοίταξε. Καταρχήν δεν θα φούλαρα τους παίκτες μου με την Dortmund. Δεν θα έκανα δηλαδή παιχνίδι ντε και καλά στην Τούμπα, κατακτητικό, αυτό απάνω κάτω. Θα προσπαθούσα να πάω κι εγώ με την Dortmund σε ένα χαμηλό ρυθμό παιχνιδιού και θα άλλαζα πολλούς παίκτες. Καταρχήν δεν θα παρουσίαζα το σύστημά μου με την Dortmund. Μπορεί να έκανα άλλο σύστημα. Μπορεί να βάζα, ας πούμε, για παράδειγμα το Σάμπο με τον Γκάτσε και το Ζάιρο, αν θέλει να βάλει Σάμπο, τον... Ο Σάμπος αρέσει? Όχι, δεν μ' αρέσει. Θα φας τρία γκολ από την Τόρτμου να στρώει. Εσύ πιστεύεις με 3-5-2 στην Τούμπα τι έχει να γίνει? Δεν είναι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πει. Και ο ΠΑΟΚ, ακούγεται, είναι ένα κολοπέχνιδο με την Τόρτμου. Ας τον αυτό να λέει. Και η Τόρτμου και ο ΠΑΟΚ, το μυαλό τους, οι ιδέες τους και οι... Καλά, η Τόρτμου έχει την Μπάγερ. Θα είναι με αλλού. Ο ένας παίζει με την Μπάγερ και ο άλλος παίζει με τον Ολυμπιακό. Συντηρητικά θα πάνε. Τους βολεύει η ισοπαλία. Εγώ φοβάμαι τον Τούντορ όμως, μην πάει... Η ισοπαλία θα πάνε. Το μάτς ξεκινάει από την ισοπαλία και τελειώνει στην ισοπαλία. Εγώ θα, στη θέση του Τούντορ θα άλλαζα και το σύστημα. Θα ξεκούραζα παίχτες. Θα βάζα τον Γλύκο τερματοφύλακα. Θα βάζα, ξέρω εγώ, τον Τζαβέλα αριστερό μπακ. Θα βάζα τον Σάμπο βασικό και τον Τζιόλι. Θα βάζα, για παράδειγμα... Το μάτς. Να μου το θυμηθείς. Την Πέμπτη είναι άσος από ημίχρονο. Άκουσε με λίγο, φίλε. Αφάς τρία γκολ από την Ντόρτμουντ. Να πέσει και η ψυχολογία μετά με τον Ολυμπιακό. Όχι, το μάτι ζωντανή σύνδεση. Την Ντόρτμουντ την είδα το απόγευμα. Από Αλέξη Σπυρόπουλο. Όπω είπα, φίλε και φίλοι, εδώ στο στάδιο τη Τούμπα, όπου 25.000 και πλέον μαζί του ΠΑΟΚ έχουν κατακλείσει το γήπεδο τη Τούμπα, περιμένοντα το εναρτήριο λάκτισμα τον διευθυντή. Τέλειο ρε φίλε, τέλειο ρε παλίκαρε. Καλό. Να πούμε για τον Σπυρόπουλο. Συνήθω θέλω να βγω πετυμένο από τον Τούντορ σε ένα μάτς το οποίο η Ντόρτμουντ θα έρθει για το Θεασίμεν σε μια Τούμπα όπου οι παδί της Ντόρτμουντ μοιάζουν σε καθένα χωρίς κάποια δράση, χωρίς περιπέτεια. Φεντερφέλερ εναντίον Όλσεν. Όλσεν αντίον Φεντερφέλερ. Αν κάποιος ρωτούσε πριν από μερικούς μήνες ότι ο Όλσεν θα είναι τερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ, ίσως θα φάνταζε τρελός, ίσως θα φάνταζε χαμένος. Αλλά πλέον είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ στη Σόντα, όπου 23 και πλέον ο παδί του ΠΑΟΚ ζουν τον ιδιωτικό του.
Κλείσε, είσαι φοβερός. Μπράβο, μπράβο. Ωραίος. Πιάνει δουλειά στο Sky. Το μάθες, έτσι. Ποιος Σπυρόπουλος. Για τον Σπυρόπουλο δεν είπε. Το να δω. Ποιος Σπυρόπουλος. Τον δημοσιογράφο. Πού θα πιάνει δουλειά. Έβλεπα 23. Ο Γαϊδαρτζής ο Δημήτρης, ε. Κάθε Κυριακή βράδυ, 10 η ώρα θα είναι εκεί. Έβλεπα Κωστή την Dortmund το απόγευμα. Από την Κυριακή. Η Dortmund μπορεί να δώσει ένα ρυθμό στο παιχνίδι. Τίποτα αν τον ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ, θα κουραστεί. Έχει καεί. Έχει καεί. Σωστό. Η Dortmund μπορεί να δώσει ένα ρυθμό ξέφρενο. Μπορεί και να μην το δώσει όμως. Μπορεί και αυτή. Εγώ λέω θα δούμε, πιστεύω, θα δούμε ένα κολοπαίχνιδο, όχι αντάξιο. Εντάξει, και τη Τούμπα και τη Dortmund. Μπορεί και να είναι εορταστικό, λες. Εγώ λέω θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα κερδίσει, πιστεύω, ο ΠΑΟΚ. Θα δώσει όλα. Θα δώσει όλα με τον Ολυμπιακό. Άρα βλέπει διάσω και με Dortmund και με Ολυμπιακό. Ναι. Και διπλό με Ηράκλειο. Ρεαλιστικά, όχι σαν επιθυμία οπαδού. Ρεαλιστικά, κοίταξε με την Dortmund. Dortmund. Τον ΠΑΟΚ δεν το φοβάμαι στα μεγάλα τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα του πάρει έστω και δύσκολα. Ζει για τις ευρωπαϊκές βραδιές. Έχει μέταλλο στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Μέταλλο. Ναι. Με δυο ισοπαλίες, με Τούμπα. Αποτυχία. Αποτυχία. Και... Γιατί είναι, ποιον κέρδισε και έχει μέταλλο. Ποιο, ο ΠΑΟΚ. Στην Ευρώπη. Ναι. Θα με τρελάνει τώρα. Πεντάρα την Brøndby. Brøndby. Φέτος τα πήρε όλα. Αίτητο είναι. Έχασε μόνο το πρώτο μάτι, το πρώτο παιχνίδι. Να έχει μέταλλο Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, το καταλαβαίνω. Πάω εγώ που έχει μέταλλο. Ναι, καλή ερώτηση. Σοβαρά μιλά. Άρσεναλ, δεν επέκρισε. Σε 120 χρόνια ιστορία παίξει στην Άρσεναλ, μια φορά. Σοβαρά μιλά. Κάθε χρόνο Ευρώπη. Σοβαρά μιλά τώρα. Τι ψέμα δεν σου. Την άλλη την κυπελούχο Ευρώπη στη Μαλίν τότε που είχε πάρει το κύπελο, θυμάσαι. Πού είναι η Μαλίν. Με την Μπάγκερ θυμάσαι τα παιχνίδια που είχε κάνει. Αν μια ομάδα τόλμησε και πήρε αποτέλεσμα από την Μπάγκερ, να το πει. Απέκλεισε την Μπάγκερ. Όχι, πήρε 0-0 εδώ, 0-0 εκεί. Η πιο ανιαρή Μπάγκερ στην ιστορία. Έτσι έπαγε ρε μέσα στο Αλιάντζ Αρίνα. Και από Αλιάντζ Αρίνα. Ναι, αλλά τι Μπάγκερ όμως. Πρόδρομε, τι Μπάγκερ. Απέκλεισε την Μπάγκερ. Ποιον απέκλεισε. Καλά, δεν τρέπεστε καθόλου. Μήμε με την ξέρω πολύ καλά ιστορία και με τον Παναγιώτα μου. Αυτά ήταν η πιο ανιαρή Μπάγκερ τραγική. Ρουμενίνγκε, άμα στραλάνει τώρα. Μην τα λε ταξί. Τα έβλεπα και ήμουν πολλά. Εκείνο το βράδυ ο καθετή ήμουν πιο πάω από σένα. Η Άρσεναλ είναι μια. Θα μένει ο καθετή Κερμίτσο. Η Άρσεναλ είναι μια γειτονιά στο Λονδίνο. Μια γειτονιά στο Λονδίνο. Και η Τότεναμ. Και μεγάλη είναι. Και η Τότεναμ είναι γειτονιά στο Λονδίνο. Τι να είναι. Είχε πάρει τον Ντάμπλ εκείνο τον χρόνο. Τι να είναι. Με 17 διεθνείς. Με Πετίτ, με Όφερμαν. Άμα στρελάνει τελείω. Τι να. Εσύ μια Περούτζια απέκλεισε και μα το έλεγε 40 χρόνια. Ατλέτικο Μαδρίτη. Άσε, μια γειτονιά τη Μαδρίτη. Έτσι, ε. Ναι. Σοπακάλε. Και μετά είναι η Χετάφε. Σοπακάλε. Άτε καλά. Και τελικό τσαπέζι. Εσύ τώρα μπορεί από γάμα εθνική να πα να πει λίγα απευθεία. Ε. Αχ, καλά. Τρελαίνω με πια. Μα τρελάνει τώρα να πούμε. Όχι, σοβαρά μιλάω. Έπαιξε με Παρσελόνα την κέρδηση. Έπαιξε με Νάπολη. Με την Νάπολη του Μαραντόνα, του Καρέκα, του Αλεμάου. Αυτή είναι, την Νάπολη εκείνη ναι. 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 Με ποιον έπαιξε. Απέκλεισε και την Νάπολη. Όχι, δεν την έπαιξε. Α, τι έκανε. Τι να κάνω. Βερόνα ένα έφερα. Και εκεί μέσα έχασα με πέναλτι. Εσύ πώς έφαγες από την Μπάγερ. Πόσα δεν μιλάς. Ο Πρεμνίτσα. Ο Πρεμνίτσα. Αλλά τι έχει 60 συμμετοχές και δεν απέκλεισε κανένα. Ποιος έχει 60. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. 60 έχει. 30 πώς έχει. Από το 70 και μετά βγαίνει κάθε χρόνο. Τελείωσαν οι στόχοι. Ποιον απέκλεισε. Ποιον απέκλεισε. Ποιον απέκλεισε. Βολ Μπάι Μοσχάρα έρχεται. Ποιον απέκλεισε. Ναι, ποιον. Πες με έναν που απέκλεισε. Τη Λιόν. Η Λούγκρες εκεί, η Άρσεναλ. Τη Λιόν. Λούγκρες. Ε, τι είναι. Βρε με την κουπίτσα έχασε βρε τώρα με τρελάνεις τώρα. Τι να απέκλεισα, λέει. Η Λούγκρες, η Άρσεναλ. Απλά το άλλο πες. Αυτή... Ότι εκείνη τη χρονιά η Άρσεναλ αυτή... ήθελε να πάρει πρωτάθλημα και το πήρε. Αυτή ζουν σε ονείρωξη. Αυτή ζουν σε ονείρωξη. Αυτή κοιμώνται και τελειώνουν να. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς άλλο να βλέπω αυτός και άλλο να βλέπω ο κόσμος. Εδώ ρε μας είπες ότι θα ζουν πας. Ζουν σε ονείρωξη. Θα πας τελικό κυπέλλο και θα βγεις πεντάδα. Και σου λέω πέφτεις να πούμε και εξαφανίστηκες. Έγινε βρε. Ξενέρωσανε. Και μας ήρθες μετά από ένα μισό χρόνο. Τρίτος από το τέλος. Μάλιστα. Οι Φιλενάδες. Παρακολουθήσατε ένα επεισόδιο τη σειρά οι Φιλενάδες. Εντάξει. Ναι κύριε μου, ναι. Είπε τίποτα εκεί ο μικρός Τζόρνταλ. Τι είπε. Άσε μικρός είναι αυτό. Τι είπα. Μικρός είναι αυτό. Επίτηδες το είπα για να σας ενώσω να πούμε. Έτσι. Φίλοι. Ναι. Ναι κύριε μου. Ο Πάουκ μισό λεπτό ρε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ναι. Έχει ηρωικούς αποκλεισμούς. Ναι. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη έδρα η Τούμπα. Όπως μεγάλη έδρα παίζει το Καρελάου. Σκληρές έδρες, γίνεται το μάτς της χρονιάς. Και κάπου εκεί να πούμε γίνονται και θαύματα στο ποδόσφαιρο.
Είπαμε. Και κερδίζει μια φορά ο Άρης στην Ατλέτικο Μαδρίτης, 40 χρόνια θα μας το λέει τώρα. Πάμε και πέταξε την Μπενφίκα ο Άρης έξω, την τεράστια Μπενφίκα. Η Μπενφίκα έχει πάρει 2 πρωταθλητριών και 6 φορές φιναλίστ. Πέταξε την τεράστια Ατλέτικο Μαδρίτης, τι έκανε ο Πάου. Ποιον απέκλεισε. Ποια τεράστια, τι είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει πάει σε τελικό Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα Ισπανίας, έχει πάρει το κύπελλο κυπελούχων. Είναι μια ομάδα μέσα στις 15 δυνάμεις της Ευρώπης. Εντάξει. Ο Πάοκ τι παραπάνω έχει. Ο Πάοκ τι παραπάνω έχει. Σου είπα. Έπαιξε με την Μπαρτσελόνα την κέρδισε, έπαιξε με τη Λιόν την απέκλεισε. Με την Άρσεναλ, με τη μεγάλη Νάπολη. Με την Μπάγερ. Απέκλεισε κανένα. Τι απέκλεισε κανένα. Δύο φορές το πέναλτι του Αγκεντάλερ τον έβαλε, τον έδωσε να χτυπήσει. Να αποκλειστούμε να πούμε. Τρεις φορές. Έγινε ρε Τζόρνταν. Έγινε ρε αγόρι μου. Όπως βλέπεις, δείχνουμε. Τι θα παιχθεί και στο επόμενο επεισόδιο. Εδώ είναι που λένε κοιμάται και ονειρεύεται. Εδώ είναι, εδώ είναι. Κατάλαβες. Και την αυγή παντρεύεται. Σταυράκια της Πειραϊκής. Εδώ είναι. Ο ένας θα παίξει με Ντόρτμουντ. Κοιμάται ο Νόντας ο Μπεκρής. Πάμε. Έλα παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Ποια παίζω τι αρέ. Δόξα θα λένε και θα κλαίνε πάλι. Άντε πάλι. Δύο φορές τον κέρδισε η δόξα πέρσι. Ποια δόξα δράμας μας λέει. Ποια ρε η δόξα δεν έχει δράμα παίχτε εδώ. Σιώβας από πού είναι ρε. Ποιος ο. Σιώβας από πού είναι. Έπαιζε στη δόξα δράμας. Απ' την Καλύφη το ξεκίνησε δράμας. Βρε στην Καλύφη δράμας. Έπαιξε στη δόξα δράμας. Γιατί έπρεπε από τη δράμα και δραμινούς μιλάμε. Βρε στη δράμα. Δράμα μιλάμε. Έπαιξε στη δόξα, για τη δόξα δράμας μιλάμε. Και ο Λουκανίδης δεν είναι από τη δράμα. Ο Γεωργιάδης από πού. Από την Ξάνθη. Κομμωτήρι Ξάνθη εδώ. Γιώργος Γεωργιάδης. Ναι, δόξα δράμας, ναι. Δύο. Και του Χακιώδου του Σάββα. Ο άλλος του Σάββα τι παίξε. Θόδωρος Παχατουρίδης. Παχατουρίδης. Φετπατζίδης. Φετπατζίδης δεν μετράει. Έπαιξε τη δόξα δράμας. Εντάξει ρε. Έπαιξε τη δόξα δράμας. Με λέει τη δόξα δράμας. Έβγαλε παιχταράδες. Μπορεί να μου πείτε πάνω από 10 στα 100 χρόνια. 12. Κάτσε ρε φίλε. Τάκης Λουκανίδης. Τάκης Λουκανίδης. Παχατουρίδης θέλεις. Εδώ απέκλεισε όλη την Ευρώπη. Δεν ακούς τι γίνεται τώρα. Πού θα βάλεις κεφάλι τώρα. Δυο δραμινί εδώ, πού θα βγάλεις κεφάλι. Δυο δραμινί. Όλη την Ευρώπη απέκλεισε εδώ. Δεν ακούς τι γίνεται. Πες μου 10 παιχταράδες που έβγαλε η δόξα δράμας. Εξαρρώστε πρωταθλητριών όλο πάω. Ποιο το χιονά δεν με πεις. Το Βούζα. Το Βούζα τον Σταμπασίδη. Ποιο δεν με πεις. Το Λάζαρο του Χαραλαμπίδη. Το Μάλιο, ποιο πες μου. Χάβος και Βούζας, έστω τον Ολυμπιακό. Πες μου 10 παιχταράδες που έβγαλε η δόξα δράμας γιατί μας τα έχει κάνει τσουρέκια με τη δόξα δράμας τη μεγάλη ποδοσφαιρομάνα. Πείτε μας ρε πούστιδες ποιους παιχταράδες έβγαλε. Για πες μας η Βέρεια τους έβγαλε. Πες μου εσύ 10 παιχταράδες από τη Βέρεια. Πες μου από τη δόξα δράμας. Πες μου από τη Βέρεια βρε. Πες μου από την Κατερίνη. Μιλάει. Πες μου. Αυτό είναι λίγο δυσαφή ε. Πες μου. Δεν απαντάει ο Δραμινός. Κατά και την γλώσσα. Πες μου ρε φίλε. Δεν απαντάει. Ας κάνει να μας πει αυτός που πόσες ομάδες απέκλεισε στην Ευρώπη. Έλα ρε κουπρίτσα τώρα, μιλάνε όλοι τώρα. Επόμενη γραμμή, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Ναι κύριε. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Άσχετα με το ποδόσφαιρο, είμαι αυτός προχτές που είχα το παιδί στην παραλία με την αναπηρία. Σε θυμάμαι. Το είπα στο ραδιόφωνο. Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Σε παρακολουθάω τώρα γι' αυτό. Με παρακολουθάς, αλλά δεν άκουσες που το είπα. Ναι. Ευχαριστώ να είσαι καλά. Να είμαι καλά, αλλά τι καλά να είμαι. Τώρα με βλέπεις. Ναι. Τάπα για το κράτος, τάπα για τον Παπαγεωργόπουλο, τάπα για τον προπονητή του μπάσκετ, του ποδηλατόδρομου στον ΠΑΟΚ, τον Κουρτζή, τον δοκιό σου. Ναι, τι έγινε. Πες τι έγινε. Ορίστε. Πες τι έγινε. Τίποτα, τώρα ετοιμάζομαι να κατέβω στην Αθήνα στον Τσίπρα. Έτσι και ο Τσίπρας δεν σου δώσει λύση, θα έρθεις να με βρεις. Ναι. Και θα πούμε τον Αλέφαντο που τον υποστηρίζει. Ναι. Τον άνθρωπο, τη φτώχεια, τον άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, πες τι έγινε να ακούσει ο κόσμος. Ναι. Έχω ένα παιδί με 90% αναπηρία. Από την αρχή πες τα. Ναι. Ύστερα αυτό προήλθε από ένα τροχείο το 2004. Το 2004. Ναι. Με νόμιμες διαδικασίες που έχω χαρτιά στα χέρια μου. Με νόμιμες διαδικασίες. Στην Επιτροπή περάσαμε. Άκουτα. Και πήγαμε στη Γερμανία. Πήγε στη Γερμανία. Άκου λίγο. Ναι. Οι νόμιμες διαδικασίες είναι να πάρεις από 3 νοσοκομεία χαρτί. Ναι. Ότι μπορεί το ΙΚΑ να πληρώσει. Ναι. Το παιδί στη Γερμανία. Πας λοιπόν στη Γερμανία. Τι γίνεται. Μέναμε 20 μήνες εκεί πέρα. Κάναμε 12 επεμβάσεις. Ωραία. 20 μήνες. 20 μήνες, 12 επεμβάσεις. Ναι. Γυρίσαμε το 2006 Ιούλιο μήνα. Άκου. Το 2010, εγώ σαν πατέρας αγόρασα ένα διαμέρισμα στο όνομα του παιδιού μου, επειδή δεν υπάρχει κράτος πρόνοια. Και ούτε θα υπάρχει ποτέ. Μάλιστα.
είμαι 70 ετών. Το 2011 ο διευθυντής του ΙΚΑ, ο κύριος Καράπολης που είναι σήμερα, ανακαλεί όλες αυτές τις αποφάσεις και τις πάει στο δικαστήριο. Ωραία. Μία από αυτές δεν παραβρέθηκε γιατί έκανα αλλαγή κατοικίας. Δικαστήκαμε. Ερήμην. Μου ζητήσανε 44.000 ευρώ, δεν είχα να τα δώσω. Και σου παίρνει το σπίτι. Και έκανα εγκατάσταση του σπίτι. Ωραία. Μετά από αυτό μας πάνε στο εφετείο. Πας εσύ στο εφετείο. Όχι, το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ ξανά, σε κάνει ένσταση, το ΙΚΑ ξανά. Γιατί το ΙΚΑ ήθελε κι άλλα. Ναι, κι άλλα ήθελε. Ήθελε, ήθελε 300.000. Μάλιστα. Από εκεί και μετά το παραβρίσκομαι στο δικαστήριο, δίνω όλα τα δικαιολογητικά το παιδί που είναι ανάπηρο, από τις εγκριτικές αποφάσεις που μας έδωσε το ΙΚΑ και το εφετείο ακυρώνει την ένσταση του ΙΚΑ. Και δικαιώνεσαι. Ναι. Και ο διευθυντής του ΙΚΑ δεν την αναγνωρίζει. Δεν εκτελεί την απόφαση αυτή. Με ποιο δικαίωμα? Κανένα δικαίωμα δεν έχει. Κάνει παράβαση καθήκοντος. Έχεις φίλους? Δεν έχω κανέναν. Φίλους Ρώσους, αυτούς Βουλγάρους δεν έχεις? Δεν έχεις. Όχι, δεν έχω. Γεια σου φίλε, καλό βράδυ. Καλά παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα πάω στην εξής λογική. Ποιος τον έχρισε αυτόν τον άνθρωπο διευθυντή? Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα κολοκόμματα ρε. Τα κολοκόμματά τους ρε. Εντάξει, τα κολοκόμματά τους ρε, που πάει ο Έλληνας, ο Χέστης, το ότι κοιμάται αυτός το βράδυ, το προσπερνώ, ο συγκεκριμένος ο διευθυντής. Το προσπερνώ το ότι μπορεί και κοιμάται το βράδυ. Σωστό. Ποιοι τον βάλαν όμως εκεί πέρα, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι να πω. Πάει ο Έλληνας ο Χέστης, ψηφίζει όχι. Σαν τα μούτρα σου. Εγώ δεν ψήφισα όχι. Τέλος πάντων. Άι καιρό ψήφισα. Πάει που λες και λέει θα ασκήσω τα μνημόνια. Θα ασκήσω το Σόιμπλερ. Θα ασκήσω κανένα καλό. Θα ασκήσω τώρα, ρε παιδιά, για να έχουμε καλό ναι. Τέτοιο. Τι καταλάβατε από αυτές τις εκλογές? Σου πω εγώ. Για πες. Πάει ο Τσίπρας και λέει. Άστον αυτόν πίστευε ότι θα πάει και θα ζητήσει να γίνει 751. Από τον Τσίπρα. Έρχεται ο Τσίπρας προεκλογικά, όχι τώρα, στις προηγούμενες εκλογές. Και μας λέει, θα ασκήσω τα μνημόνια. Θα ασκήσω το Σόιμπλερ και δεν θα ανεχτώ μνημόνιο, θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Η, ναι. Η Τσίπρα, όπως την Περιστερώνα. Κατάλαβα τι να πεις. Άκου τώρα. Θα το ασκήσει η γυναίκα του, η Περιστερώνα. Ποιο θα σε αφήσει, είναι 42χρονο πρωθυπουργό. Να σου να κάνει καρασγέρι που έχασε τη δουλειά του, να σε αφήσει, να πάει μάλλον. Είναι κολέδα να σε αφήσει εσένα, τώρα θα σε αφήσει Μπούφο, Τσίπρα. Είναι δυνατόν. Εδώ οι γυναίκες διώκουν τους άντρες τους επειδή είναι άνεργοι. Γιατί ξαναψήφισε ο κόμμα. Περίμενε, ρε, μην μιλά. Το λιγότερο κακό ψήφισε. Και πιάνει το Ζαγοράκι στη Βουλή, δεν μιλά. Εσύ οι απόρριτε. Το λιγότερο κακό. Ελά, σταμάτα τα γάρι. Έβγαλε το Ζαγοράκι, ευρωβουλευτή. Τα γάρι όλα και να πάει, λέει ο Τσίπρα. Πριν πάει εκεί πέρα να τον πηδήξει ο Σόιμπλερ, του λέει μνημόνιο. Σόιμπλερ. Μνημόνιο. Πώς το λέει, όχι. Ψήφος του λαού, πώς το λένε, δημοψήφισμα. Βγαίνει ο λαός και λέει όχι. Όχι. Το όχι τι σημαίνει. Το όχι σε τι όμως. Σάστα ρε. Όχι σε μνημόνιο. Όχι μνημόνιο, όχι ευρώ. Όχι στα μέτρα. Α, εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Εσύ που. Εσύ... το κατάλαβα. Άσε, εσύ τι κατάλαβε. Εγώ κατάλαβα ότι αυτός ήθελε να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά του κόμματός του. Ακήνει. Να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ κάνω κουμάντο και με υποστηρίζει και ο λαός. Να ξεκινήσει. Να ένα αριστερό μνημόνιο. Έτσι. Συμφωνώ. Έτσι να το δείξω κιόλας. 336 έτσι. Ευρώ με στο αριστερό, αριστερό. Αριστερό. Μπράβο, το δείχνει πιο χαλαρό. Τα σκληρά μέτρα, καλώς ή κακώς, τα σκληρά μέτρα δυστυχώς περνάνε μόνο στις αριστερές κυβερνήσεις. Να τα κατάλαβα. Κατάλαβα. Πότε το είπε ο Μένιος αυτό. Ενώ στις δεξιές κυβερνήσεις δεν πέρασαν σκληρά μέτρα. Και εγώ ήταν ο κόσμος. Και τι έγινε που κάηκε ο κόσμος? Πέρασαν τα μέτρα. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Βάλατε την καραμέλα τώρα με αριστερές κυβερνήσεις. Καλά λέει. Καλά λέει. Κουκουλοφόρο 7,5 μήνες. Είδες κάνα κουκουλοφόρο. Παλοφόρο. Και γιατί λοιπόν αυτοί όλοι οι άλλοι ξαναψήφισαν τον Τσίπρα που έκανε κολοτούμπα? Για πες μας. Γιατί καταρχήν οι κυριότεροι τέτοιοι του Τσίπρα ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ένα το κρατούμενο, σε αυτό είμαι πρώτος που το είπα, και δεύτερο το κρατούμενο, γιατί είναι το λιγότερο κακό από τους άλλους. Εντάξει, και άλλοι ναι, δεν είναι. Αλλά σου τι αξιοπιστία έχουν οι άλλοι. Αλλού είναι το θέμα μου, αλλού είναι το θέμα μου, αλλού είναι το θέμα μου, Μουσάτε και Τζόνταν. Βγαίνει αυτός όταν πήγαινα στο σχολείο εγώ να ψηφίζω και ήταν του όχι οι ταβατζίδες. Εγώ το συμπέρασμα. Ακόμα ακόμα. Ήταν οι ταβατζίδες του όχι, λέγανε όχι μνημόνια, να ψηφίσετε. Δραχμή ρε. Ακμή ρε. Δραχμή ρε. Τσαμπουκά στο όχι. Εγώ είδα από όλους. Στα σχολεία πέτσαν. Στα σχολεία πέτσαν. Εγώ πήγα στα σχολεία πέτσαν. Του όχι ήταν απ' έξω. Πρόσεχε. Ψηφίζει όχι.
Πάει ο Τσίπρας, τον κάνουν Παούλο στο ξύλο και λέει ναι, στο τρίτο μνημόνιο. Καλώς εδώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα πολιτικό, δεν με ενδιαφέρει. Στην ΕΡΤΡΙΑ δεν από ποτέ. Πρόσεξε. Εγώ λέω τον ελληνικό λαό, ψήφισε όχι στο μνημόνιο. Ναι. Γιατί πήγε και ψήφισε μνημονιακά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα κτλ. Το 80% έχει αστεία. Το 88%. Πες μου, ρε μεγάλε, εμένα το πρόβλημα δεν είναι ο Τσίπρας ο άνθρωπος. Να είναι καλά, και ο Μεμαράκης και όλοι. Εγώ με το Βλάκα τον Έλληνα τα έχω. Ο οποίος λέει όχι, να έλεγε 70% ναι, να πω ναι, ρε Τσίπρας που πήγε στο μνημόνιο κτλ. Είχατε κόλλο, ρε Ελληναράδες, όλοι που μιλάω εδώ, και εσείς από κάτω να πάμε στη Δραχμή. Να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Πού να πάμε, ρε. Αν βγήκε ένα συμπέρασμα. Πού να πάμε, ρε, στην Δραχμή, ρε. Φλόροι είμαστε όλοι, ρε. Και ένα άλλο συμπέρασμα από τις εκλογές που βγήκε είναι ότι αυτοί οι αντιμνημονιακοί ήταν στην αποχή. Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Έλα, ρε. Τρομάξαμε. Τρομάξαμε. Δεν ξέρω, μα τρομάξαμε. Εντάξει, αλήθεια. Κυριακή τα λέμε, γεια. Τέλος. Γεια χαρά.